Νομίζω ότι οι Who κολλάνε στο σκηνικό, όχι αλλιώς, Μπιλί. Αυτό έχεις δίκιο, είναι η εμπειρία του Βασίλη Καβαδία, έπαιξε καταλυτικό ρόλο, αλλά ούτε έτσι μπορεί να γίνει δουλειά, οπότε δώσε λίγο The Who. Ένα-δύο, εντάξει, τώρα εδώ νομίζω ότι είμαστε καλύτερα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, με The Who επιστρέψαμε, με ένα γκρουπ αμυγός βρετανικό, με σήμα κιόλας στην αγγλική σημαία, αν δεν κάνω λάθος, ή το είχαν σε κάποια άλμπουμ τους, ή σε κάποιο άλμπουμ, νομίζω ότι ναι, πρέπει να... τώρα πάλι έφυγε. Τέλος πάντων, υπάρχει και η λύση άνευ ακουστικών, και αυτό ραδιόφωνο λέγεται. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, αν και δεν γίνει, νιώθω γυμνός, χωρίς ακουστικά μέσα στο στούντιο, είναι τσίτσιδος η φάση. Λοιπόν, είναι το Τσίτσεδος FM στους 107,4. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα σήμερα 18, καλά θυμάμαι, 18 του Ιούνιου. Στα 11 λεπτά μετά τις 10 είστε πάντα συντονισμένοι στον Λίμπερο. Στους 107,4. Θανάσης Κυλώνης και σήμερα μόνος. Ο Νίκος Παπαδόπουλος την πουλάει την τρελίτσα του. Αλλά πού θα πάει, θα το βρει το μαστορά του. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ της Ρωσίας. Είναι σε εξέλιξη το Αγγλία, την Ισία, μάλλον για να μιλάμε. Σύμφωνα με την κλήρωση της FIFA, είναι σε εξέλιξη το Τινησί Αγγλία. Τυπικά γηπεδούχος είναι η Τινήση. Έτσι ένας πολύπαθος λαός που έχουν πανηγυρίσει έξαλλα την ισοφάριση στον γκολ των Άγγλων. Είχαν απάντηση με πέναλτι, με τον Τινήσιο σκόρερ να κάνει τις προσευχές του εκεί στον Αλάχ, και αφού στέλνει την μπάλα στα δύο, πολύ ωραία εκτέλεση ήταν βέβαια, να φυλά το χορτάρι. Ευχαριστώντας τα θεία. Λοιπόν, οι Άγγλοι, οι οποίοι εντάξει είναι καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο όπως αναμενόταν, αλλά είναι η γνωστή κομπλεξική Άγγλοι. Θα μου πεις, μόνο αυτή είναι? Βιώνουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον ένα μουντιάλ στο οποίο αρκετά μεγάλα ονόματα είτε γκελάρουν είτε φλερτάρουν με την γκέλα. Βλέπε Αγγλία, βλέπε Ουρουγουάη, βλέπε Γαλλία, βλέπε Ουρουγουάη που γκέλαραν αισθητά. Με την γκέλα τελικά την απέφυγαν στο φινάλε. Δεν την απέφυγαν οι Αργεντινοί. Δεν την απέφυγε η Βραζιλία, που είναι νούμερο ένα φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Δεν την απέφυγαν και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι κάτοχοι του τίτλου Γερμανοί, οι οποίοι μάλιστα ιτήθηκαν και δικαιότατα από τους Μεξικανούς χθες, που θα μπορούσαν να έχουν πετύχει και περισσότερα του ενός τέρματα. Είδαμε νωρίτερα σήμερα και το Βέλγιο που συγκαταλέγεται στις ομάδες β' ταχύτητας, να πούμε, αν και σαν ταχύτητα μιλήσουμε έτσι αμυγός ποδοσφαιρικά, είναι σίγουρα στην πρώτη ταχύτητα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, αλλά σαν φανέλα ανήκουν στο δεύτερο ράφι. Είδαμε λοιπόν τους Βέλγους νωρίτερα να δυσκολεύονται για ένα ημίχρονο κόντρα στους πρωτάριδες Παναμέζους, οι οποίοι έδειξαν σίγουρα καλύτερη εικόνα από ότι οι Σαουδάραβες στην συντριβή του με 5-0 στο μάτι πρεμιέρα με την Ρωσία. Το Βέλγιο πάντως έχει πολύ ποιότητα. Το θα μείνει στανό κάτι τι θα κάνει, γιατί εντάξει, από την φάση των ομίλων θα περάσει διά περιπάτου όπως όλα δείχνουν. Για όσους δεν λόγω δουλειών, λόγω ξέρω ότι δεν είστε τόσο κολλημένοι με την μπάλα, δεν σας πολύ απασχολεί το Μουντιάλ, γιατί σαφέστατα υπάρχουν και πιο σημαντικά θέματα και δεν αναφέρομαι μόνο στο ζήτημα το Σερβένα Μακεντόνια, πώς την είπαν τελικά κτλ. Και τα όσα έγιναν χθες εκεί στη λίμνη των Πρεσπών. Βέλγιο Παναμάς 3-0 και τα τρία γκολ των κόκκινων διαβόλων στο τρίο ημίχρονο. 2 Λουκάκου, 1 ο Μέρτενς, που πέτυχε το πιο ωραίο. Άνοιξε το σκορ με την επιστροφή από τα αποδυτήρια με ένα βρωμόσουτο, όπως λέμε. Και 2 ωραία γκολ του Λουκάκου από assist. Το πρώτο με κεφαλιά του De Bruyne, το δεύτερο από assist σε αντεπίθεση του Αζάρ. Και ακόμα πιο νωρίτερα είχαμε την οριακή νίκη, άλλη μια οριακή νίκη, άλλο ένα σκορ 1-0. Παρεμπιπτόντως, το 3-0 του Βελγίου ήταν το πρώτο 3-0 που είδαμε στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Από τα σχετικά συνηθισμένα σκορ ήταν αυτό το 3-0, δεν είχε εμφανιστεί μέχρι σήμερα, εμφανίστηκε. Άρα μας έχουν μείνει από τα συνηθισμένα, από τα normal σκορ. Το 0-0 δεν έχουμε δει ακόμα και δεν το βλέπουμε ούτε σήμερα, καθώς το Τινησί Αγγλία είναι στο 1-1, στο 56. Και δεν έχουμε δει και το 3-1. Το 3-1 παίζει. Και νομίζω πολλοί κόσμοι θα το θέλει. Αν λήξει 3-1 σήμερα το μάτς υπέρ της Αγγλίας, φυσικά θα πληρωθεί και αρκετός κόσμος. Έλεγα λοιπόν ότι νωρίτερα οι Σουηδοί και αυτοί πέτυχαν μια οριακή νίκη με 1-0 κόντρα στους Νοτιοκορεάτες. Σε ένα κακό, όπως αναμενόταν, παιχνίδι. Με λίγες φάσεις. Ένα μάτς που κρίθηκε από ένα ακόμα πέναλτι. Τα πέναλτι έχουν φτάσει αισίως στον αριθμό 7, αν δεν κάνω λάθος. Διανύουμε την πέμπτη μέρα, τέταρτη ουσιαστικά, γιατί η περασμένη πέμπτη ήταν
ένα μάτς είχε. Διανύουμε ουσιαστικά την τυπικά μάλλον την πέμπτη μέρα του τουρνουά και έχουμε δει ήδη 7 πέναλτι. Τα δίνουν με τις χαρακτηριστική ευκολία οι διαιτητές. Βέβαια έχουν πλέον και την βοήθεια του ΒΑΡ, το οποίο μέχρι στιγμής την κάνει καλά τη δουλειά του. Το ΒΑΡ το οποίο δεν είχε αποδεικνύεται, γιατί φέτος το ΒΑΡ σε χώρες όπου εφαρμόστηκε, σε πρωταθλήματα που εφαρμόστηκε, όπως ας πούμε το καμπιονάτο κυρίως, και κατά δεύτερο λόγο στη Γερμανία, στην Bundesliga, δεν πέτυχε. Δηλαδή είχαμε μεγάλες αδικίες σε παιχνίδια παρόλο που χρησιμοποιήθηκε το ΒΑΡ, και αυτό έχει να κάνει με το ότι το ΒΑΡ είναι ένα μηχάνημα, έτσι. Είναι ένα βίντεο, ένα replay, αλλά ο διαιτητής το βλέπει και πάλι κρίνει κατά το δοκούν. Στην Ιταλία φέτος γίνανε πολλά όργια, παρόλο που οι διαιτητές πήραν την βοήθεια του κοινού, λοιπόν, του ΒΑΡ. Μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ της Ρωσίας, επειδή έχουν και συμβούλους εκεί στην αίθουσα, στα κεντρικά της Μόσχας, που είναι το Video Assistant Room, κάπως έτσι νομίζω λέγεται, υπάρχει έτσι ένα... βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει μεγάλη αδικία. Έχουν γίνει κάποια λαθάκια, όπως έγινε, ας πούμε, χθες στο παιχνίδι της Βραζιλίας, όπου το γκολ της Σοφάρης των Ελβετών θα μπορούσε να ακυρωθεί λόγω επιθετικού φάουλ, αν και εντάξει, τέτοια σμπροξήματα γίνονται κατά κόρον στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, σε στημένες φάσεις, corner foul κτλ. Πάντως υπήρχε επιθετικό φάουλ, όπως υπήρχε επιθετικό φάουλ και στον γκολ του Diego Costa στο Πορτογαλία-Ισπανία πάνω στον Πέπε, αλλά εκείνο είπαμε λόγω Πέπε τον αθωώνουμε τον Diego Costa, που και αυτός είναι τσογλανάκος. Είχαμε ενδεχομένως πέναλτι στο τράβηγμα του Γκαμπριέλ Ζέσους και πάλι στο χθεσινό μάτς της Βραζιλίας. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι κάτι έτσι που μπορούμε να σταθούμε ιδιαίτερα, αν και η χθεσινή γκέλα της Βραζιλίας πόνεσε πάρα πολύ κόσμο, όπως πόνεσε και η ισοπαλία της Αργεντινής, όπως πόνεσε και η ήττα των Γερμανών. Αλλά και αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Λοιπόν, να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. FM και ενώ τα μηνύματά σας, αποστολή στο 54526. Ανοιχτές από τώρα και οι τηλεφωνικές γραμμές. Φυσικά θα πούμε τα δικά μας, θα δούμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων, τα οποία φυσικά, εντάξει, κακά τα ψέματα, έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα τις τελευταίες μέρες λόγω και του Μουντιάλ, το οποίο έχει επισκιάσει και την εγχώρια επικαιρότητα, όπως επισκιάσει, ας πούμε, και την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις, εντάξει, εμάς εδώ ούτως άλλως δεν μας πολύ ενδιέφερε. Και οι ίδιοι Παναθηναϊκοί ή αντιστοίχως οι ίδιοι Ολυμπιακοί έχουν ψιλοκουραστεί να παίζουν κάθε χρόνο τον ίδιο τελικό με τον ίδιο αντίπαλο. Και αν το παίρνει μια ο ένας, μια ο άλλος, εντάξει, λίγες φορές περισσότερες ή πολλές, αν θέλετε, ο Παναθηναϊκός. Και μια και μιλήσαμε για μπάστι, είχαμε και την δυσάρεστη είδηση σήμερα του θανάτου του Κώστα Πολίτη, του προπονητή, ο οποίος και αυτός είχε συμβάλει λίγο ή πολύ. Δεν είμαι εγώ καθήλυνα αρμόδιος για να το κρίνω, αλλά όταν μιλάμε για τον προπονητή, προφανώς είχε μεγάλη συμβολή στην πρώτη τεράστια επιτυχία του ελληνικού ομαδικού αθλητισμού. Μιλάω για την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ το 1987 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Πειραιά. Με προπονητή τον Πολίτη το είχαμε πάρει. Σήμερα μας άφησε στα 76 του, σχετικά νέος, αλλά από ό,τι διάβαζα ταλαιπωρούνταν τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Καλό παράδεισο να έχει. Ελαφρύ το χώμα να το σκεπάσει όλα αυτά που ήθιστε να λέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, άλλη μια μεγάλη ψυχονομία του ελληνικού αθλητισμού μας αφήνει, αλλά έτσι είναι η ζωή. Το καλό εντός εισαγωγικών είναι, μάλλον το νορμάλ, το φυσιολογικό, είναι να φεύγουν οι έχοντες μεγάλη ή σχετικά μεγάλη ηλικία και οι έχοντες ζήσει αρκετά πράγματα στη ζωή τους και να πηγαίνει έτσι το πράγμα. Το πολύ δυσάρεστο, το τραγικό, είναι να φεύγουν νωρίτερα μικρά παιδιά, νέοι άνθρωποι γενικότερα. Αλλά αυτό δεν το ορίζουμε εμείς στην σειρά αποχώρησης εντός εισαγωγικών και πάλι. Λοιπόν, πώς το πιάνω ρε Καβαδία από εδώ από εκεί, πάλι τη φέρουμε τη συζήτηση σε θανάτους και τα λοιπά. Εντάξει, πεθαίνει ο κόσμος, τι κάνουμε. Όπως ήταν ένας φίλος του, γνωστή φιγούρα στο Ιβανόφιο, ο παδός του Ηρακλή, γνωστός, ιδιοκτήτης γραφείου τελετών και θυμάμαι όποτε μπαίνει και στο Ιβανόφιο στην κοντή την κερκίδα, το ρωτούσα τα φιλαράκια του, ξέρω τι έγινε, δεν θυμάμαι και το μικρό το όνομα, πώς πάει δουλειά, και έλεγε ψόφια τα πράγματα. Λοιπόν, γραφείου τελετών, έτσι. Δεν είναι ούτε ο Μπαμπούλας ούτε ο Παχούμης, για να μην ψάχνεστε. Δεν θυμάμαι τώρα το επίθετο του, αλλά είναι πολύ γνωστή, έτσι, η φυσιογνωμία στον κόσμο του Ηρακλή.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για Ηρακλή αργότερα, θα μιλήσουμε και για ΠΑΚ, θα μιλήσουμε και για Άρη. Μην είναι Νίκο Παδόπουλο, θα κάνουμε μια τηλεφωνική κουβεντούλα όταν επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Κάποιος χτύπησε την πόρτα, άνοιξε το να μπει. Λοιπόν, θα κάνουμε μια τηλεφωνική κουβεντούλα όταν επιστρέψουμε, όχι όταν επιστρέψουμε, όταν τελειώσει το μάτς και επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Αλλά θα σκατήσουμε συντροφιά μέχρι, έχουμε περίπου μισή ώρα ακόμα μέχρι να λήξει το παιχνίδι. Σφίγγει ο κλειός και για την Αγγλία. Είμαστε στο 62 πλέον. Την Ισή Αγγλία 1-1. Να πάρουμε έτσι και μια μικρή τζούρα από ελληνική δημόσια τηλεόραση. Να δούμε λίγο την περιγραφή. Ναι. Ο Βασίλης ο Μπακόπουλος νομίζω κάνει την περιγραφή του αγώνα. Πήρατε μια μικρή τζούρα. Αν δεν κάνω λάθος, επειδή οι Άγγλοι φημίζονται για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στα γήπεδα κτλ. Αν δεν κάνω λάθος, την πιο... Άντε, έχουμε και την πάνω τηλεόραση. Μάλιστα. Κάτσε, βγάλε με λίγο, ακτσέρα, βγάλε με λίγο. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι αν δεν κάνω λάθος, την πιο ωραία ατμόσφαιρα, ή τουλάχιστον έτσι το εξέλαβα εγώ, έτσι το εισέπραξα εγώ ηχητικά, πρέπει να τη δημιούργησαν οι οπαδοί του Παναμά, ή τέλος πάντων την πιο ωραία ακουστική ατμόσφαιρα την είχε στο μάτς του Βελγίου με τον Παναμά. Αυτή την εντύπωση έχω. Αν θέλετε να με διορθώσετε, αν θέλετε να συμφωνήσετε μαζί μου, 2310-287-38. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ένα SMS συμπαραλαμβανομένου του ΦΠΑ και των όποιων τυχόν χρεώσεων. Ναι, ο Κώστας είναι όντως, ναι, ρε πάνω. Ναι, ο Κώστας είναι. Λοιπόν, το επίθετο, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα. Πάντως έχει επίθετο που παραπέμπει σε μέλος του ανθρώπινου σώματος. Και θυμάμαι αυτό το έλεγε πάντα ο Κώστας. Πώς πάει η δουλειά, ψόφια τα πράγματα. Τι έλεγα, τρόπος επικοινωνίας. 2310-287-38. FM και το μήνυμα αποστολή στο 54526. Ενώ οι Άγγλοι είναι στην επίθεση με τον Στέρλινγκ, εκτός περιοχής όμως. Για να δούμε τον κόντο στούπι τι θα κάνει. Πατάει την μπάλα. Μπα. Στο 64 παραμένει το Τινησία Αγγλία 1-1. Το live πρέπει να έχει πάρει φωτιά και σε αυτό το παιχνίδι. Σκεφτείτε μόνο τι ποσά έχουν χαθεί μέσα στο Σαββατοκυριακό στο live της Αργεντινής με το σκορ στο 1-1 και να πιέζει. Εντάξει, φυσικά ήταν μια εντελώς φλίαρη κάτοχη μπάλας και πίεση. Δεν πιέστηκε ουσιαστικά η αιστεία των Ισλανδών, οι οποίοι τέτοια αμυντική συνοχή και τέτοια έτσι ανασταλτική λειτουργία είχα να δω από την Ελλάδα του Ρεχάγκελ, από το 2004. Αυτό που γινόταν και τότε δεν περνούσε μίγα, δεν περνούσε κουνούπι. Οι Ισλανδοί, οι οποίοι πιθανολογώ ότι ούτε από τους Κροάτες θα χάσουν. Παρόλο που οι Κροάτες είναι πιο σοβαρή ομάδα την δεδομένη χρονική στιγμή από τους Αργεντίνους, οι οποίοι σήμερα έγινε άλλο ένα έτσι, τραγελαφικό. Ο Σαμπάολο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, πήγε στο γήπεδο για προπόνηση και ήταν μόνος του. Είχαν αλλάξει λέει, την προπόνηση και δεν είχαν ενημερώσει τον ομοσπονδιακό προπονητή. Ρε φίλε, εντάξει, είναι να τρελαίνεσαι. Το τι γίνεται στην Αργεντίνη τα τελευταία χρόνια είναι το θέατρο του παραλόγου, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είπαμε ανοιχτές γραμμές, μηνύματα. Τα λέμε και στο Facebook, όπου υπάρχει κίνηση. Να δούμε λίγο εδώ τα μηνυματάκια στο Facebook. Κατά ο φίλος ο Δημήτρης λέει αν δεν βάλει γκολ η Αγγλία τον πια με ή φόρτωσα λέει το επόμενο γκολ Αγγλία η άλλη λέει για τα σκυλιά είναι. Εντάξει, για τα σκυλιά δεν είναι για τα σκυλιά, ούτε ο Παναμά ήταν για τα σκυλιά. Η Σαουδική Αραβία είναι μακράν η χειρότερη ομάδα που έχουμε δει μέχρι στιγμής και επαναλαμβάνω που να τηρούσαν και το Ραμαζάνι πώς θα τα τρώγανε από την Ρωσία. Αύριο θα δούμε και την Αίγυπτο με Σαλάχ στην ενδεκάδα. Λοιπόν, πάμε σε άλλα μηνύματα. Έτσι, σε πρώτη φάση, στο 66 την Ισία Αγγλία είναι η Άγγλη σταθερά στην επίθεση, αλλά αυτό δεν λέει από μόνο του τίποτα. Μια γιώμα γίνεται, η μπάλα περνάει και έχουμε out, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δημήτρης, ένας άλλος Δημήτρης, λέει, αμάν, λέει, με αυτόν τον Άσλι Γιάνκ, λέει, γανιάσαμε ρε φίλε, λέει, φτάνει, λέει, παράτατο, καλησπέρες. Ναι, ο Άσλι Γιάνκ και εμένα δεν μου λέει κάτι ιδιαίτερο σαν παίκτης. Και γενικά από Αγγλία μεριά, ο μόνος παίκτης που γουστάρω είναι πραγματικά ο Κέιν. Δηλαδή, ο Κέιν μπορεί σαν φάτσα να μην έχει μπαλαδό φάτσα, να θυμίζει πιο πολύ σε απόφυτο του Oxford και του Cambridge, αλλά είναι αυτή τη στιγμή ο ορισμός του φορ. Αυτό που λέμε δηλαδή center φορ, είναι ρε παιδί μου ο Χάρι Κέιν. Ψηλός, δυνατός, παστελώνει και με τα δύο πόδια και με το κεφάλι. Είναι αυτή τη στιγμή
και βάσει μελετών και ερευνών που έχουν γίνει. Εντάξει, δεν βγήκε τυχαία, δεν αναδείχθηκε τυχαία ο πιο ακριβώς επιθετικός στον κόσμο, αναλογικά με την ηλικία του και με τα νούμερα της επιδόσης του. Κάποιος άλλος παίκτης από Αγγλία μεριά που να με τρελαίνει, δεν. Έχουν θέμα οι Άγγλοι. Δεν είναι. Πιστεύω ότι η εθνική ομάδα της Αγγλίας θα δει χαέρι μόνο όταν θα αρχίσουν και οι Άγγλοι διεθνείς να ξεκουράζονται λίγο μετά τα Χριστούγεννα, κάτι το οποίο θα γίνει από την επόμενη σεζόν. Δεν θα παίζουν κανονικά μπάλα με τις γιορτές. Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το κόψεις. Οι άνθρωποι είναι, γενικά τηρούν τις παραδόσεις τους σε πάρα πολλά θέματα και γενικά θέλουν να διαφέρουν από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ούτε ευρώ έχουν, ούτε σε μέτρα και εκατοστά μετράνε, ούτε σε λίτρα. Έχουν τις δικές τους, έχουν τις λίβρες, έχουν τις γιάρδες, έχουν τη στερλίνα, θέλουν να διαφέρουν στα πάντα. Θα κάνουν διακοπή, ψηφίστηκε η διακοπή του πρωταθλήματος, Premier League και στις χαμηλές πιθανολόγο. Λίγο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων θα σταματάνε και αυτοί. Ίσως τότε να αρχίσει κάποια στιγμή η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας να έχει σοβαρά αποτελέσματα και εντός του αγωνιστικού χώρου, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να βρω έτσι, άλλη εξήγηση για το τι σπταίει και δεν καταφέρνει να δει χαρά στα σκέλια της η Αγγλία από το 1966 και μετά. Γιατί μιλάμε για την... για το πιο, όχι για το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, αλλά είναι το πιο προβεβλημένο, το πιο οργανωμένο σίγουρα. Είναι σίγουρα πιο οργανωμένο από την Premier Division, τη La Liga. Είναι σίγουρα πιο οργανωμένο από την Bundesliga, πιο οργανωμένο από το Καμπιονάτο κτλ. Είναι το κορυφαίο, άμα το δούμε από όλες τις πλευρές. Είναι ουσιαστικά το NBA του ποδοσφαίρου, αλλά σαν εθνική ομάδα η Αγγλία δεν φτουρανε τα παιδιά. Έβαλα κι εγώ σήμερα μπλούζα με την αγγλική σημαία, δες Μπίλι, δες. Δες εδώ, σκοφώ να δες. Keep calm and play nicely. Αλλά μέχρι στιγμής οι Άγγλοι ούτε calm κρατιούνται, ούτε nicely παίζουν. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έχουν ακόμα χρόνο, είμαστε στο 69. Σημαδιακό το χρονικό σημείο για να δούμε εδώ. Έχουν ένα φάουλ σε αρκετά καλή θέση. Νομίζω, ποιος πήγε να το εκτελέσει. Περνάει μπάλα, out. Out. Ναι, ο Trippier. Πού πας με Trippier τώρα, ρε φίλε. Λάθος και μόνο λόγω ονόματος κόβεται. Καλούτσικο ήταν όμως. Εντάξει, δεν ήταν άσχημο. Ναι, οι Άγγλοι, οι οποίοι ισοφαρίστηκαν από μεγάλη γκάφα του Κάιλ Βόκερ, του δεξιού του μπακ, ο οποίος έδωσε εκεί κάτι σαν αγκονιά, κάτι σαν χαστούκι σε έναν τινήσιο επιθετικό, σε μια σχετικά κίνδυνη γιώμα. Και εντάξει, με το γράμμα του νόμου, πέναλτι είναι. Εντάξει, θα μπορούσε και να μην δοθεί, αλλά και που δόθηκε, σφαγή, δεν το λες. Και κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό το 1-1. Η Τινησία, κατά τα άλλα, όσο τουλάχιστον παίρνω εγώ πρόεφα, δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα. Και κρατάει με νύχια και με δόντια, ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο 70 λεπτά αγώνα, αυτό το υπερπολίτιμο 1-1. Ο Πίτσα λέει: καλό βράδυ στην παρέα. Λέει: Θανάση, λέει, όπως το είχα υποπτευθεί, μάπα το καρπούζι, ρώσικο μουντιάλ. Τι να περιμένω, όχι, εδώ διαφωνώ κάθε μαζί σου, Πίτερ. Μια χαρά είναι το καρπούζι. Δεν έχει, το μουντιάλ είναι μια χαρά. Δεν, πραγματικά, λέει, τι περίμενε να συνάντησε το μουντιάλ. Όλα τα μάτσα λήγουν 5-0 και 3-3. Όχι, διαφωνώ κάθε μαζί σου. Μια χαρά είναι το Μουντιάλ. Εντάξει, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Έχουν μικρύνει αποστάσεις. Δεν υπάρχουν πλέον οι περίπατοι μεγάλων ομάδων, εθνικών ομάδων κόντρα σε μικρούς. Βλέπουμε ότι η ψαλίδα έχει κλείσει αίσθητα. Οκ, okay, έχει θέμα και γκολ, αλλά διαιτητικά λάθη, όπως το χθεσινό γκολ της Ελβετίας και το σημερινό πέναλτι φάντασμα της Τινησίας, δεν μας πάνε εμάς αγγλάκι. Εντάξει, φάντασμα πέναλτι δεν το λες, φίλε μου. Πέναλτι φάντασμα δεν το λες. Έχει κάνει βλακεία ο Walker, μεγάλη ανοησία. Με το γράμμα του νόμου δίνεται. Θα μπορούσε και να μην δοθεί, αλλά φάντασμα δεν το λες. Ναι, χθες για τα δυτικά λάθη που γίνανε στο μάτς Βραζιλίας-Ελβετίας, στάθηκα και εγώ στο ξεκίνημα, αλλά οι Βραζιλιάνοι δεν μπορούν να κατηγορούν μόνο την διαιτησία για το ότι δεν κέρδισαν χθες. Εντάξει. Οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι με το που βάλαν τον γκολ από το πρώτο ημίχρονο και τον γκολάρο του Κουτίνιο, πήγαν να κάνουν control game. Κάτσε, ρε φίλε, είσαι Βραζιλία, παίζεις με την Ελβετία, προηγήσεις στο 20 και πας στο 30 και μετά να κάνεις control game. Δηλαδή προς Θεού. Προς Θεού. Το σχόλιο σου, το έκανα το σχόλιά μου, Πίτσα. Έτσι, καλό να κάνουμε ποδοσφαιρικές κουβεντούλες. Θανάση, η Βίκη λέει, Θανάση, λέει, βλέπεις να το σύρουν 1-1 ή θα καταφέρουν να τοποθετήσουν οι Άγγλοι και να κάνουν το 1-2. Τι να σου πω, Βίκη, κάτσε λίγο να μυρίσω τα δάχτυλά μου, τα μυρίσω. Μπα, δεν είναι φρεσκοπλημένα κιόλας. Σαπούνι μυρίζω. Λοιπόν, και άλλα μηνύματάκια βλέπω εδώ πέρα. Κίνηση έχει σήμερα. FM γνώμη τα μηνύματά σα αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook. Θανάσης Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες με double S και Y. Λοιπόν, όπως είναι το Kyle Walker, έτσι είναι και το Κυλώνης.
Ο Ελγριέγκο λέει, από τα πρώτα 45 λεπτά λέει, έχουμε μπροστά μας 25 μέρες μπάλας και όμως λέει, η Αγγλία κέρδισε και πάλι από νωρίς. Πανάξια λέει το βραβείο της πιο αστείας ομάδας του τουρνουά και εσύ βιάζεσαι. Πραγματικά λέει, αυτά τα αγγλάκια είναι απλά λέει, τόσο χαζοχαρούμενα, αμόρφωτα και κακομαθημένα που δεν το κατέχουν, είναι ομάδα κλόν. Εντάξει, το δεν το κατέχουν, εδώ επίσης διαφωνώ. Εντάξει, ο χαρακτηρισμός κλόουν είναι λίγο τραβηγμένος, αλλά ότι έχουν θέμα σαν εθνική ομάδα, όντως έχουν θέμα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Άγγλος, που λέμε ρε παιδί μου ότι οι Άγγλοι έχουν φεύγει το ποδόσφαιρο και έχουν τέτοιο πρωτάθλημα και τις ομαδάρες κτλ., δεν θα δεχόμουν, ρε φίλε Βασίλη Καβαδία, να είμαι Άγγλος ποδοσφαιρόφιλος, η ομάδα μου να μην έχει κατακτήσει πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο έχει κατακτήσει η Ελλαδίτσα, ρε φίλε. Η Ελλαδίτσα του Αλέφαντου, του Σούλη Παπαδόπουλου, του Βασίλη Δανιήλ, με όλο το σεβασμό σε αυτά τα ιερά τέρατα της ελληνικής προπονητικής, του Νίκου Αναστόπουλου, του αγαπημένου του Νίκου Παπαδόπουλου κτλ. Του Μπάμπη του Τενέ. Εντάξει, ώρα, στον Τενέ επάνω ώρα. Λοιπόν, έτσι, ωραία, να ακούσουμε την ώρα του Τενέ. Αν και ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, λέγανε η Λαρισέ το 88 που πήρε η άλλη το πρωτάθλημα. Ακούμε λίγο την ώρα του Βαλαόρα και επιστρέφουμε με Μπάμπη Τενέ. Λοιπόν, για να σπρώξουμε και εμείς, ο Βασίλης Καβαδίας δηλαδή, που πήρε την πρωτοβουλία και σαν εκπομπή γενικότερα εδώ μπαλαντές στον Λίμπερο, τους Άγγλους, μπας και φτάσουν στη νίκη. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, τους χρειάζεται το Μουντιάλ, σίγουρα πιο πολύ από ότι τους Τινήσιους. Θα μου πεις, τι θα πει αυτό, είναι πολύ έτσι αυθαίρετο. Άμα πουλήσει τρέλα την Ισία, καλώς θα την πουλήσει. Βρίσκεται να κάνει την Ισία μέχρι στιγμής. Αλλά έχουμε έτσι 15-20 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, γιατί δίνουν και αρκετά λεπτά καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά σε αυτή τη διοργάνωση βλέπουμε πολλά λεπτά καθυστερήσεων. 4-5 σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Λοιπόν, να δούμε αν θα μπορέσουν οι Άγγλοι αυτό το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, το τελευταίο τέταρτο πάνω κάτω, να το εκμεταλλευτούν και να φτάσουν στην νίκη. Για να κάνουν και λιγότερο πλούσιο στους Μπουκ, έτσι, οι οποίοι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έχουν βγάλει με τα σπασίματα Αργεντινής, Βραζιλίας και Γερμανίας, τα οποία ούτε καν over δεν βγήκαν, έτσι. Και τα τρία κόλλησαν στο Under. Είναι το Μουντιάλ του Under μέχρι στιγμής. Από τα 13 παιχνίδια που έχουν γίνει, τα 9, αν δεν κάνω λάθος, έχουν έρθει Under μέχρι στιγμής. Και τα πιο πολλά από αυτά είναι ο goal, και μάλιστα τα πιο πολλά Under με 0 ως ένα goal. Όπως είδε και το μεσημεριανό το Σουηδία-Νότια Κορέα. Εντάξει, για μην έμπαινε εκεί δεύτερο goal. Και ένα που μπήκε, πολύ ήταν, με πέναλτι του Γκράνκβιστ. Να τους βοηθήσουμε τους Άγγλους. Ακούμε λοιπόν η συνδρομή της εκπομπής Μπαλαντέρ στην Εθνική Αγγλία, μπας και κερδίσει. Είναι το κομμάτι που ακούμε, ένας ορισμός της Βρετανίλας από The Farm. Σας βλέπω ψόφις όμως, δεν έχετε όρεξη για ποδοσφαιρική συζήτηση. Δεν είστε δηλαδή. Τι θέλω να αρχίσουμε από τώρα τα ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν έγινε κάτι, αμάν δεν έγινε σήμερα. Είπαμε, πιο σημαντική είδηση από τον ελληνικό χώρο ήταν ο θάνατος του Κώστα Πολίτη, του ομοσπονδιακού τεχνικού του Ευρωμπάσκετ το 87. Κάτι άλλο έτσι, που κάνει τεράστια σημασία είδηση από το ελληνικό ρεπορτάζ σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δεν πρέπει να μου έχει διαφυγά. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Να επικεντρωθούμε λίγο στο Μουντιάλ. Έχουν μείνει 15 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις πάνω κάτω για την λήξη του τρίτου και τελευταίου απόψινού αγώνα. Επαναλαμβάνω για όσους συντονίστηκαν τώρα, την Ισία Αγγλία 1-1 στο 77 είμαστε πλέον. Το παιχνίδι είναι στο μισό γήπεδο, αλλά οι Άγγλοι βρίσκουν τείχος, όπως λέει και ο Γκουσγκούνης σε κάποια ταινία του, όπα τείχος. Και να δούμε τι θα γίνει τελικά, με αρκετές εκπλήξεις, ενώ ξεκίνησε, για να δούμε μες στην περιοχή τώρα, έχουμε ένα πέσιμο, ο διαιτητής δίνει φάουλ, ναι, δίνει στην πρώτη ανατροπή, φάουλ σε αρκετά καλό σημείο, όπως είχε ακουστεί κάποτε σε ραδιόφωνο της πόλης, να μην λέμε ονόματα, συναδέλφου και ραδιοφώνου, κόρνερ σε αρκετά καλή θέση, έχει ακουστεί αυτό Βασίλη Καβαδία, ναι, κόρνερ σε αρκετά καλή θέση, υπάρχουν και αυτά τα κόρνερ. Λοιπόν, με διορθώνει ο Δημήτρης, λέει βάστα τείχο, λέει θα σμπρώξει, λέγει ο τεράστιος Γκουσγκούνης. Ναι, βάστα τείχο, ναι, εγώ θυμόμουν τον τείχο. Να δούμε λίγο αν θα περάσει τώρα η μπάλα στο φάουλ των Άγγλων από το τινησιακό τείχος. Με τον Άσλι Γιάνγκ να βλέπω και σαν πιθανό εκτελεστή. Αν και πιστεύω ότι ο Κέιν θα το κάνει. Μπα όχι, ο Κέιν δεν υπάρχει στο πλάνο του σκηνοθέτη τουλάχιστον. Ναι, και δεν υπάρχει και γενικότερα μέσα. Ναι. Ο Ασλαμά σε μαύρο λέει ο Δημήτρης. Τον Άσλι Γιάνγκ. Ο Ασλαμά σε μαύρο. Ναι, είναι σχετικά πετυχημένο. Σχετικά. Ναι, τον γουστάρει κιόλας. Ο Ασλαμά σίγουρα ως παίκτης της United.
Για να δούμε λίγο τον Άσλεϊ Γιάνγκ. Λίγα μέτρα φόρα. Σε πολύ καλό σημείο. Έχει και την ιδανική απόσταση για να προλάβει να κατέβει κιόλας η μπάλα. Δεν είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι κανένα μέτρο λίγο πιο έξω από το, από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Να δούμε λίγο. Στο 79 είμαστε. Την Ισία Αγγλία 1-1. Κάτσε λίγο να το δώσω εδώ. Στο φάλ του Ρονάλντο είχα δώσει ήχο και είχε μπει. Για να δούμε αν θα γίνει πλέον γούρι. Όχι. Όχι. Ναι. Λοιπόν, αρκετά ψηλά. Εντάξει, πέρασε σχετικά ψηλά η μπάλα. Κάνα 1,5 μέτρο. Εντάξει, φλόρικη η εκτέλεση. Δηλαδή, και αργά το έκανε. Ωραίο πλάνο μέσα στην κερκίδα. Πρώτη φορά, νομίζω πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιο πλάνο μέσα από την κερκίδα. Και από μυστήρια θέση, έτσι, όχι από κεντρική θύρα. Παραμένει λοιπόν το 1-1. Έχει φουντώσει το live ανά τον πλανήτη. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν ασχολήθηκα. Μέχρι στιγμής με live δεν έχω μπλέξει καθόλου. Σε καλό μου βγήκε. Μπήκα πολλές φορές στον πειρασμό. Αλλά μέχρι στιγμής με live betting δεν ασχολήθηκα. Βγαίνει ο Ντέλε Άλλη. Ο Southgate, ο οποίος είναι σαν γκρουπιέρι σε καζίνο. Με το και μπαίνει ο Love to Cheer. Εντάξει, είναι πολύ νεανική αυτή η αγγλική αποστολή. Λείπει και ο τεράστιος star, γιατί και ο Harry Kane τώρα γίνεται. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει superstar του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αλλά τώρα με Loftus Cheek και Chamberlain, Mumberlain, να σας πω ότι ο Chamberlain μια χαρά παίκτης είναι, αλλά δεν παίζει, είναι τραυματίας. Για να δούμε. Οι Άγγλοι που δεν ξεκινάνε καλά, αλλά όπως είχε πει και ο τεράστιος Μαραντόνα, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα κάποιος τεράστιος το είχε πει, το θέμα δεν είναι πώς ξεκινάς ένα Μουντιάλ και οποιαδήποτε μεγάλη διοργάνωση, το θέμα είναι πώς την τελειώνεις. Ναι. Και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα ομάδων που μετέπειτα κατέκτησαν τα τρόπαια, είτε Μουντιάλ, είτε Euro, είτε Copa America, που στην Πρεμιέρα ή στους ομίλους δεν είχαν κερδίσει. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, την Πορτογαλία του Σάντος πριν από 2 χρόνια στο Euro της Γαλλίας, το 2016. Είχε φουλ της ισοπαλίας στον όμιλο και στην Πρεμιέρα με την Ισλανδία είχαν φέρει χ. Πάντως είχαν φέρει σίγουρα και στο τέλος το πήρανε και πάλι με χ. Ειδικά όταν πάμε στα νοκάουτ, η λογική λέει ότι θα παίξει πολύ ισοπαλία και πολύ παράταση. Με τόσο λεπτές ισορροπίες που βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια, είτε είναι Δαβίδ Γολιάθ, είτε είναι μεταξύ ισοδύναμων πάνω κάτω αντιπάλων, πολύ ωριακά παιχνίδια, ακόμα και αυτά που δεν λήγουν ισόπαλα, κρίνονται στον γκολ. Άρα στα νοκάουτ, όπου θα υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία της παράτασης και η τρίτη ευκαιρία των πέναλτι, λογικά θα δούμε πολύ παράτα. Κρατήστε το αυτό έτσι στην άκρη του μυαλού σας, όσοι παίζετε στοίχημα, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν παίζει κιόλας και μέχρι στιγμής οι μη παίζοντες είναι και κερδισμένοι. Έτσι, με τη μέχρι στιγμής σούμα σε γενικές δαμές, νομίζω ότι όποιος δεν έχει ασχοληθεί στοιχηματικά με το Μουντιάλ, μέχρι στιγμής κερδισμένος είναι παρά χαμένος. Επαναλαμβάνω, σας περιμένω εδώ για κουβεντούλα, για ποδοσφαιρική κουβέντα. Ψόφι μου είστε, εντάξει, θα πεις δευτεριάτικα είναι, ή πιο πολύ βλέπετε και τα παιχνίδια που ώρα για ραδιόφωνο τώρα, αν και συνδυάζεται πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Εντάξει, υπάρχει κόσμος που δεν είναι μπροστά σε τηλεοπτικό δέκτη, υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες οδηγοί, υπάρχουν άλλοι που είναι μέσα σε περίπτερα, και πλέον ποιος περίπτερας, φίλε, εν έτη 2018 δεν έχει τηλεόραση έτσι. Νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει. Τώρα, αν είναι περίπτερας, νέος έτσι μέχρι τα 50-55. Εντάξει, αν είναι κανένα μπαρμπάδι τώρα, μπορεί να μην έχει. Αλλά υπάρχει και κόσμος που δουλεύει και ακούει ραδιοφωνάκι, δεν μπορεί να είναι μπροστά σε τηλεόραση. Εμείς κυρίως σε αυτούς απευθυνόμαστε, όχι μόνο σε αυτούς, αλλά κυρίως σε αυτούς και σε πολλούς ομογενείς, λοιπόν σε Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι είναι αρρωστημένοι με την καλή έννοια του όρου με το ραδιοφωνάκι, και σε αυτούς να στείλουμε την καλησπέρα μας απόψε, Δευτέρα, καλή εβδομάδα κιόλας, 18 Ιούνιου, στα 41 λεπτά μετά τις 10, Λίμπερο ακούτε 107,4 και την εκπομπή Μπαλαντέρ. Μπορώ να καταλάβω τη λύπη και την θλίψη και το κλάμα των ποδοσφαιριστών που έχουν πάει, και τώρα μιλάμε για την Ισία, έτσι, η οποία δεν είναι εγγυημένη παρουσία της σε Μουντιάλ κάθε φορά, κάθε 4 χρόνια. Πήγε το παλικάρι Μουντιάλ και στα πρώτα 15-20 λεπτά αποχωρεί με τραυματισμό που εκτός απρόοπτου δυστυχώς θα του στερήσει όλο το υπόλοιπο της οργάνωσης. Όσο και αν είναι αυτό. 3 παιχνίδια θα παίξει την Ισία στον όμιλο, που είναι το πιο πιθανό. Λογικά την έχει χάσει την θέση του. Μάλιστα αυτός ο Ασέν που έκανε και σούπερ απόκρουση στην φάση του γκολ του Κέιν που το βάζει στην επαναφορά, έχει κάνει αποκρουσάρα έτσι, σε τρομερή καρφωτή κεφαλιά του Stones. Την βγάζει μπάλα, μη σου πω ότι πέρασε κιόλας την νοητή γραμμή,
εκπληκτική εκτινάξη, τη βγάζει με το αριστερό, στο rebound την βγάζει ο Κέιν και λίγα λεπτά αργότερα τραυματίζεται σοβαρά στον ώμο και αποχωρεί κλαίγοντας. Πάντως και ο αντικαταστάτης του, κάπως Ελ Μουσταφά, κάπως έτσι λέγεται, Άγρι Μουσταφά, Μουσταφά που λέγεται και το τραγούδι, έχει κάνει πολύ καλές επεμβάσεις, έχει περάσει και ο Ράσφορ στο παιχνίδι, να δούμε. Όχι, αυτός την έκανε την απόκριση, ο Ασέν την έκανε, μάλλον εσύ μπερδεύεις τώρα, ήταν πριν τραυματιστεί, που λες Δημήτρη ότι δεν την έκανε αυτός την απόκριση. Όχι, αυτός την έκανε, ο Ασέν. Όλοι εμείς λοιπόν που παίξαμε first scorer Kane, λέτε, έτσι το λες, ότι όλοι εμείς λοιπόν που παίξαμε first scorer Kane την κάναμε. Σωστό και αυτό, ναι, σωστό και αυτό. Όσοι παίξατε first scorer Kane, first scorer στο παιχνίδι προφανώς, σε καλή μεριά, εντάξει, έχετε ελπίδες, σας απαλέψετε και για first scorer διοργάνωση. Εκεί να προχωρήσει η Αγγλία, ο Λουκάκου με τα δύο γκολ έφτασε τα δύο του Τσερίσεφ, του Ρώσου, και τα δύο του Ντιέγκο Κώστα. Αυτός που εξακολουθεί να είναι ο μόνος στα τρία είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος να δούμε αν θα έχει ανάλογη συνέχεια, αν θα είναι ιδιαίτερα φουριόζος και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Τώρα βλέπουμε την καρτέλα και είναι στο 11, στο 35 νομίζω με απέναντι ο Ισοφάρης των Τινήσεων από το πρώτο ημίχρονο, και ενώ είμαστε πλέον στο 87, έτσι παραμένει το Τινησία Αγγλία στο 1-1 και έχουν σφίξει πολύ τα αγγλάκια. Εδώ τώρα ανακόπτεται μια αντεπίθεση των Τινήσεων για offside. Πάντως επαναλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά οριακές οι καταστάσεις που ζούμε στα περισσότερα παιχνίδια. Ακόμα και στο Βέλγιο Παναμάς που ακούσα, ας πούμε, 3-0 και λες εντάξει περίπατος, το πρώτο ημίχρονο ήταν 0-0. Περίπατος δεν ήταν. Πάλι καλά δηλαδή που οι Βέλγοι ξύπνησαν στο δεύτερο μέρος και κέρδισαν και έβγαλαν μόνοι τους το over και το handicap. Εδώ οι Άγγλοι μπουρδουκλώνονται και δεν το βάζουν. Ναι. Απαντάμε, εδώ έχουμε και μια ενδοεπικοινωνία με φιλαράκια στο Facebook. Κάποιος φίλος ζητάει τον Βάρντι. Ναι, ο Βάρντι, ο οποίος είναι στην αποστολή, λέει ξύπνα κοιμήσει, στο Southgate αναφέρεται, βάλε τον Βάρντι. Ο Βάρντι που ήταν το πουλέν του φίλου του Αλέξη, του Αλέκου, από τις μέρες που η Λέστερ πουλούσε τρέλα σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, κατακτώντας την Premier League, τίτλο ως Premier League που δεν έχει πάρει η Liverpool, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Liverpool Premier League τίτλο δεν έχει πάρει. Τα τελευταία της πρωταθλήματα είναι επί First Division και Division 1 και Joint Division. Λοιπόν, η πολύ μεγάλη κατά τα άλλα Liverpool, έτσι. Εντάξει, σεβασμός, αλλά όπως και να το κάνουμε, Premier League δεν. Πάντως έτσι όπως πάει η Αγγλία, αυτό το γκρίγκλις που συνηθίζω να λέω σε άλλες περιπτώσεις, το What did you have, John? What I've had, έτσι δεν είναι το σωστό, I've had ever, λοιπόν, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, είναι πολύ κοντά στο να επιβεβαιωθεί και σήμερα. Εντάξει, με την Τινησία παίζει, ρε φίλε, εντάξει, λοιμό δεν είναι, αλλά είναι μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων. Που πάζε καραμήτρο. Το μόνο ευίωνο για τους Άγγλους εν ώψη της συνέχειας, γιατί πιστεύω ότι κουτσά στραβά θα περάσουν τον όμιλο, είναι ότι είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση Mundial Euro μετά από πολλά χρόνια που οι Άγγλοι πήγανε όντως με πολύ χαμηλωμένη την μπάλα. Και λόγω ρόστερ και λόγω του ότι έχουν φάει άπειρα σκαμπύλια στο παρελθόν και έχουν βάλει μυαλό. Κάτσε τώρα εδώ, μην γίνει κανένα. Όχι. Προλαβαίνει ο Walker. Δεν ήταν εγώ και αυτός. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, ότι πήγαν με την μπάλα χαμηλά. Δεν είχαν ιδιαίτερα τις υψηλές βλέψεις από την εθνική τους ομάδα και ίσως αυτό να τους βγει σε καλό. Γιατί άλλες φορές που πήγαν με Beckham και δεν συμμαζεύεται, τρώγαν τα σκαμπύλια τους. Η Αγγλία, η οποία έχει να πάει έστω και σε ημιτελικά Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, από το 90 στην Ιταλία, τότε που είχε γίνει ματσάρα με το Καμερούν, με Γκάρι Λίνεκερ κτλ. Ναι, που του είχε αποκλείσει η Γερμανία στα πέναλτι. Με Πίτερ Σίλτον ήταν ακόμα η Αγγλία. Χαμός. Για να δούμε λίγο εδώ τώρα τον Στέρλινγκ στην περιοχή. Δεν μπορεί. Όχι, ο Λίνγκαρντ ήταν. Όλοι αυτοί είναι σαν μυαμίδια είναι. Εδώ η μπάλα πρέπει να έχει περάσει. Περνάει τώρα η μπάλα και έχουμε corner για τους Άγγλους.
Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. 4 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ναι. Για να δούμε εδώ τι μπορεί να γίνει στο τελευταίο κομμάτι του αγώνος. Λοιπόν, είμαστε στα πρώτα 25 δεύτερα από τα 4 συνολικά λεπτά των καθυστερήσεων. Εκτελείται το corner. Κεφαλιά, γκολ. Ο Κέιν. Ο Κέιν, ναι, ο Χάρι Κέιν λυτρώνει την Αγγλία. Δώσε λίγο, δώσε λίγο, δώσε λίγο. Λοιπόν, Χάρι Κέιν λυτρώνει πολύ κόσμο και την Εθνική Αγγλία, προφανώς τους συμπατριώτες του. Με δύο γκολ του Χάρι Κέιν, λοιπόν, με rebound και τα δύο, είναι ο ορισμός του σεντρεφορίσιου γκολ, του σεντρεφορίσιου με την έννοια αυτού που καραδοκεί, όχι rebound, ήταν, βρέθηκε εκεί μια, γίνεται μια πρώτη κεφαλιά από τον Stones, νομίζω, και είναι στο δεύτερο δοκάρι, φέρει ευθύνη και τροματοφυλάκια, είναι πολύ κοντινή απόσταση, δεν έχει... Αυτό είναι που λέει ο Βασίλης Μπακόπουλος, δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Εκεί ο Κέιν βρίσκεται και πάλι στο κατάλληλο μέρος, στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Πανηγυρίζει ο Γκρουπιέρης, λες και έβγαλε νούμερο στη ρουλέτα, ο Southgate. Περίληπη η τιμήση. Μάλιστα, τιμήση Αγγλία 1-2. Με τον Χάρι Κέιν να φτάνει και αυτός τα δύο γκολ. Ο Κόλκας νομίζω έχει παίξει Κέιν για πρώτο σκορ διοργάνωσης. Λοιπόν, εδώ. Ναι, αυτό έλεγε. Εντάξει, μια φορά μου το είπε. Κάτσε να κλείσουμε και τον Μπιλ τον Μπακόπουλο. Κλείνω την μία. Ανοίγει άλλη. Λοιπόν, είναι εδώ δύο τηλεοράσεις. Πατάς τη μία στο μιούτ, ανοίγει την άλλη που είναι ξεμιουτάρεται η άλλη. Λοιπόν, μηνυματάκι, τι έχουν έρθει πέρα μηνυματάκια από τρελαμένο, καλά εντάξει, δεν είναι με κινητό θα γίνει δουλειά, γιατί χαίρι δεν. Λοιπόν, βλέπουμε τα μηνύματα και πάμε σε διάλειμμα, αφού πάρουμε φυσικά και το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ η Βίκη πανηγυρίζει το γκολ των Άγγλων. Ο Δημήτρης λέει, έλα, έλα. Ένα κόρνερ και ένα γκολ ακόμα θέλουμε. Ο καθένας με τον ταλκά του. Ναι. Εδώ η Δίκη λέει, ελπίζω να μην αλλάξει κάτι μέσα σε δύο λεπτά. Να λήξει ένα δύο. Εντάξει, τώρα δύσκολα να αλλάξει κάτι. Εκτός να δούμε κανένα το 3-1. Σκορ που ακόμα δεν έχει εμφανιστεί στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Αλλά δεν νομίζω. Τώρα συμπληρώνονται και τα 3 από τα 4 των καθυστερήσεων. Μάλιστα η μπάλα είναι out για τους Άγγλους. Θα καθυστερήσουν εκεί όσο μπορούν ο Πίκφορντ και οι λοιποί στην επαναφορά της μπάλας. Οι κάμερες πάνω στον Χάρι Κέιν, στον απόλυτο πρωταγωνιστή του αγώνα, με δύο πολύ εύκολα, από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του. Αλλά είναι αυτό το είναι το ένστικτο του killer, έτσι. Κάτι που είχαν, ας πούμε, αρκετοί ποδοσφαιριστές που δεν είχαν, ας πούμε, την τεχνική του Άγγλου, γιατί ο Κέιν ξέρει και μπάλα. Ας πούμε, Ιντζάγκη έκανε τεράστια καριέρα σε Γιουβέντους, Μίλαν και Εθνική Ιταλίας, γιατί ο άνθρωπος ήξερε να είναι πάντα την κατάλληλη στιγμή στο σωστό μέρος. Δεν είχε κάτι άλλο ο Ιντζάγκη, αλλά μύριζε αίμα, ρε παιδί μου. Μύριζε γκολ. Λοιπόν, αυτό το έχει και ο Κέιν, έχει και πολλά άλλα. Και ξεκινάμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις την παρουσία του στα γήπεδα της Ρωσίας. Εγώ επαναλαμβάνω, παρόλο που δεν είμαι αγγλόφιλος, θέλω η Αγγλία να περάσει. Και γιατί όχι να τα πάει καλά. Εντάξει, το αξίζουν και οι Άγγλες. Δηλαδή, με τόση αγάπη που έχουν για το άθλημα και με τόση στήριξη στις ομάδες τους, ακόμα και σε χαλεπούς καιρούς, νομίζω ότι έχουμε λήξει αγώνα. Εδώ αγκαλιάζονται οι Άγγλοι διεθνείς. Τελικό αποτέλεσμα, Τινησί Αγγλία 1-2. Ένα ακόμα παιχνίδι όπου έχουμε αυτό που λέμε στο στοίχημα late goal, δηλαδή γκολ στα τελειώματα του αγώνα, με τον Κέιν στο 91 να σκοράρει με κοντινή κεφαλιά, είχε ανοίξει το σκορ στο 11, είχαν σοβαρίσει με τον Σασί που λέμε στα αυτοκίνητα στο 35, με πέναντι είχαν σοβαρίσει την ίση. Τελικό αποτέλεσμα, πέρασε και ο Βάρντι από την οθόνη μας, αγκάλιασε τον Χάρι Κέιν. Τινησία Κέιν, Τινησία Αγγλία 1-2, τελικό αποτέλεσμα. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, καθώς έχουμε φτάσει πλέον σχεδόν στα 55 λεπτά μετά τις 10.
και επιστρέφουμε σε λίγο. Πριν πάμε φυσικά στο στοίχημα, επειδή ξεχαστήκαμε με την ροή του αγώνα κτλ. Κτλ. Παράσχος κυρίες και κύριοι, ποιος Κέιν και ποιος Βάρντι και ποιος Ασλέι Γιάνγκ. Παράσχος, μια μπουτίκ υδραυλικών και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο κτλ. Κτλ. Στην Ολύμπου 90, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας υδραυλικός αλλά και ένας απλός σπίτων οικοκύρης, θα το βρεις στον Παράσχο στην Ολύμπου 90. Εδώ μας επιστρέφουμε στα 3 λεπτά μετά τις 11, στα 4 πλέον λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4. Θανάση Κυλώνης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα και στις μουσικές επιλογές. Να καλησπερίσουμε και τον ηγέτη αυτής της εκπομπής, τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος αφού είδε το παιχνίδι της Αγγλίας με την Τινησία, για όσοι συντονίστηκαν τώρα, οι Άγγλοι κέρδισαν με 2-1 με 2 γκολ του Κέιν, με κοντινή προβολή το πρώτο στο 11 και με κοντινή κεφαλιά στο 91. Μαγειρεύεις, Νίκο? Γιατί? Ακούω κάτι πιάτα, κάτι. Δεν είναι πιάτα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. These are these words. Πώς? Όχι πως δεν το έχουμε κάνει και αυτό τέτοια ώρα. Βέβαια, φίλε. Εντάξει. Τι γίνεται? Προτιμώ, θα δανειστώ την ΑΤΑΚ ενός πολύ καλού συναδέλφου. Και θα πω ότι θα προτιμούσα, νομίζω, είδα μόνο το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι. Αλλά θα προτιμούσα, νομίζω, να βλέπω Τσιμέντο να πίζει παρά αυτό το παιχνίδι, να ξέρεις. Εντάξει, μωρέ, είχε το suspense του για το αν θα κερδίσει η Αγγλία ή όχι. Εντάξει, με γκολ στις καθυστερήσεις, πάντα ένα μάτς, έτσι, ένα γκολ στο φινάλε, πάντα δίνει αλλά το πίπερο σε ένα παιχνίδι. Από την Πέμπτη έχω χάσει 3-4 μάτς. Ναι. Νομίζω ότι... Πες μου ποια δεν είδες, να σου πω αν έχασες κάτι ή όχι, γιατί τα έχω δει σχεδόν όλα. Το αποψινό είναι, το αποψινό για μένα είναι το πιο κουραστικό. Όχι, εντάξει, είχε και άλλα πιο κουραστικά. Το μεσημεριανό σήμερα, το Σουηδία Νότια Κορέα, δεν ήταν ψιλοπονόματος. Το ψιλοχάζευα αυτό, εντάξει. Ναι. Το Μαρόκο Ιράν, ας πούμε, δεν είδα. Το Μαρόκο Ιράν ήταν καλό ματσάκι. Το Μαρόκο ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Αδικείται από το 0-1. Ναι. Το Γαλλία-Αυστραλία δεν το είδα ολόκληρο. Εντάξει, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά και αυτό είχε τα θέματά του. Αρχικά θέλω να με παρατηρήσεις για τις προβλέψεις μου για τα μάτια του Σαββάτου. Φιλή γκουρού, δεν το συζητάω. Φυσικά δεν τα παίξαμε, βέβαια. Δηλαδή, άρα είσαι γκουρού. Γκουρού, πραγματικά. Πάντως, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δηλαδή, την Πέμπτη που το παρακολουθώ, δεν μπορώ να πω ότι κάποια ομάδα, από όσες είδα τουλάχιστον και τις μεγάλες τις είδα, ναι, με έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα. Όχι, καμία δεν ήταν άκρος πιστική στο πρώτο της παιχνίδι. Όχι. Ακόμα όχι. Και αυτές που παίξανε καλά, δηλαδή, ας πούμε, ναι, το Βέλγιο καλά έπαιξε. Η Κροατία καλά έπαιξε. Αυτές βασικά παίξανε καλά. Κοίτα, εγώ το Αλλά ναι, δεν μπορούσα να πεις ότι έμεινε εγώ. Όχι. Είχα μια ελπίδα χθες με τη Βραζιλία. Λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα. Αλλά λίγα πράγματα, φίλε, και πολύ φλιαρή και με την έβρεση πολύ θέση ο Νεϊμάρ. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι χαλάει σε ένα μεγάλο βαθμό το παιχνίδι της Βραζιλίας με αυτά που κάνει. Με το ότι κρατάει την μπάλα παραπάνω από όσο πρέπει. Κοίταξε, χθες αν μη τι άλλο έδειξε ότι είναι ανέτοιμος. Ενώ στα φιλικά ανέτοιμος που είχε κάνει την επανεμφάνισή του έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση, χθες δεν ήταν καλός. Και ξέρεις τι, και η Ελβετία ήταν διαβασμένη, ναι, στο γεγονός ότι όχι τόσο αγωνιστικά, στο ψυχολογικό, τον εκνευρίσανε. Mm-hmm. Ναι, γιατί είναι παίκτης ψυχολογίας. Ναι, ναι. Αυτό, ναι. Εμένα, φίλε, τώρα δεν ξέρω πόσοι μπορεί να συμφωνούν με αυτό. Η ομάδα που μου άρεσε περισσότερο από αυτές που είδα μέχρι στιγμής ήταν το Μεξικό. Το Μεξικό, όντως, πολύ καλό. Πολύ καλό. Είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο αντεπιθέσεις, ναι, και την έπαιξε πάρα πολύ καλά τη Γερμανία. Ναι. Όντως. Θα μπορούσε να βάλει κι άλλα γκολ. Γιατί κάποιος, ας πούμε, μου είπε, είχε χώρους. Το θέμα είναι εκμεταλλευτής χώρους. Βέβαια, ρε φίλε. Εντάξει. Άλλη σε ανοιχτό γήπεδο δεν μπορεί να βγάλει. Και με ποιον παίζει, έτσι, το Μεξικό τώρα παίζει με τη Γερμανία, ναι, την παγκόσμια πρωταθλητρία, δεν μπορούσε να κάνει παιχνίδι κατοχής. Αυτό ακριβώς. Είχε την πιο σωστή προσέγγιση παιχνιδιού ομάδας που έχω δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο και πρόσεξε. Μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και από ένα σημείο και μετά φαινόταν ότι αν είναι να σκοράρει μια ομάδα, θα ήταν το Μεξικό. Ναι. Κατά τα άλλα, ρε φίλε, δηλαδή, δεν έχω δει κάποια άλλη ομάδα, έτσι, που να μου έκανε κάποιο ιδιαίτερο κλικ. Και το Βέλγιο, ας πούμε, που σήμερα, εντάξει, είναι νίκησε εύκολα. Έπαιζε με τον Παναμά. Εντάξει, σχετικά εύκολα, έτσι. Ημίχρονο 0-0 ήταν. Ναι, έπαιζε με τον Παναμά. Δηλαδή, ναι, θα το δούμε ένα σοβαρό αντίπαλο. Ναι, όντως. Κοίταξε, οι Βέλγοι παραδοσιακά στα νοκάουτ έχουν πρόβλημα. Στους ομίλους καλά τα πηγαίνουν. Εντάξει, εκεί θα πάει. Το θέμα είναι να έχει
μια καλή διασταύρωση, ας πούμε, μήπως και πάει παρακάτω. Και αν παίζονται πολλά, να παρουσιάσει και ένα σοβαρό πρόσωπο. Ναι. Αλλά γενικότερα δεν διά και Αργεντινή λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Που το περίμενα βέβαια να σου πω την αλήθεια. Πολύ... Κοίταξε, βέβαια για την Αργεντινή πρέπει, επειδή στεκόμαστε μόνο στην Αργεντινή, πρέπει να δώσουμε φίλε credit που λένε και στο χωριό μου, στην Ισλανδία. Εξαιρετική αμυντική λειτουργία, έτσι. Εμένα μου θύμισε Ελλάδα του Ρεχάγκελ. Είναι όπως είπε σήμερα ο Χρήστατος στην εκπομπή που είμαι ομάδα Football League. Ομάδα Football League, ναι, ναι. Είναι λέει εκπληκτική. Ομάδα Σούλη Παπαδόπουλου. Εντελώς. Αθλητική ομάδα, σκληρή, είχε πλάνο αμυντικογενές ανασταλτικό, αλλά το τήρησε πιστά και με επιτυχία. Μακάρι στη συνέχεια, και επειδή από αύριο το βράδυ ξεκινάει και η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, μακάρι ελπίζω να δούμε κάτι καλύτερο. Κοίταξε, λογικά στην δεύτερη και στην τρίτη αγωνιστική, κάποιες μεγάλες ομάδες από τις οποίες περιμένουμε σπουδαία πράγματα στο Μουντιάλ θα δείξουν κάτι καλύτερο. Όχι όλες, αλλά κάποιες λογικά θα βελτιωθούν. Καμιά δεν πείθει πάντως ότι μπορεί να το πάρεις. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις και να πεις ότι αυτή είναι φαβορή. Κοίταξε, τα φαβορή δεν αλλάζουν. Λέει. Μεταξύ των φαβορή θα κρυθεί πάλι ο τίτλος. Δεν νομίζω να έχουμε καμιά θεαματική, ας πούμε, έτσι, διαφοροποίηση. Ναι. Αλλά ναι, σαν πρώτη εικόνα καμία δεν έπεισε από τα φαβορή. Η Γαλλία δεν πολύ... Ούτε αυτή έπεισε. Ούτε αυτή έπεισε. Ναι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, ναι, ούτε αυτή πρέπει να έπεισε πάρα πολύ. Όχι, δεν ήταν. Είχε βασικά λάθος στήσιμο και επιλογές προσώπων ο Ντεσάμπ. Δηλαδή, ας πούμε, για τον Ντεμπελέ, παρόλο που είναι καλός παίκτης, θα το δούμε και τα λοιπά, για βασικός δεν είναι. Δηλαδή, και η Μπάρσα όσα λεφτά μπορείς για να τον πάρει από την Ντόρτμουντ, εντάξει, δεν είναι ο Ντεμπελέ για βασικός στην Μπαρσελόνα. Γενικά, δεν ξέρω αν έφταιγε το ότι ήταν η πρεμιέρα, δηλαδή, για όλους. Καλά, και αυτό παίζει το ρόλο του, ναι. Και αυτό παίζει το ρόλο του, αλλά μου βγάζουν δηλαδή περισσότερες να μην έχουν ένα πλάνο στο παιχνίδι, ειδικά σήμερα η Αγγλία, ας πούμε. Δεν είναι ότι έχει κακή ομάδα, αλλά αυτή η εθνική, δεν ξέρω, έχει πέσει κάποια κατάρα πάνω της, δηλαδή, από τα παλιά τα χρόνια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, η μοναδική εξήγηση που μπορώ να δώσω στο φαινόμενο Αγγλία, γιατί περί φαινομένου πρόκειται, είναι το ότι πληρώνουν οι Άγγλοι στις μεγάλες οργανώσεις, που είναι πάντα καλοκαίρι, την κούραση των διεθνών τους από το non-stop πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Και πάλι, ρε Θανάση, δεν νομίζω να είναι μόνο αυτό. Καλά, μόνο αυτό δεν είναι, αλλά πιθανολογώ ότι είναι η πιο σημαντική αιτία. Ναι. Ήταν μια ομάδα, δηλαδή, όπως την έβλεπα εγώ, που δεν είχε πλάνο και βασιζόταν περισσότερο στο τι θα κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής ατομικά. Δηλαδή, μια ενέργεια του Ντελε Άλλη. Ναι. Ο Στέρλινγκ ήταν πολύ κακός. Και εγώ απορώ γιατί δεν έβαλε το Ράσφορντ μέσα από την αρχή. Ναι. Και στην ουσία, το μόνο πράγμα στο οποίο μπορεί να βασιστεί είναι ο Κέιν, που επιτέλους. Γιατί ο Χόξον ήταν πριν τον Southgate. Ναι, ναι. Ναι, που τον έβαζε ρε φίλε, δηλαδή να εκτελεί τα corner. Σε παρακαλώ τώρα δηλαδή. Έχεις ένα παιδί δύο μέτρα να σου πάρει, να σε παίξει λίγο το εναέριο παιχνίδι και μου τον έβαζε να εκτελεί τα corner. Και φάνηκε τώρα ρε φίλε ότι εντάξει, γεμίζει την περιοχή, ήταν σωστό σημείο. Είναι, ναι, 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 ναι. Είναι, εντάξει, είναι η επιτομή του center four. Αυτό όταν λέμε λέτε, center four, είναι παιδί μου Harry Kane. Είναι για μένα ο Σάουθ. Ξέρει και μπάλα, δεν είναι μόνο απλά να παστελώνει. Ξέρει και μπάλα, έχει καλή τεχνική. Είναι ψηλός, είναι τεχνίτης, σίγουρα. Ναι. Για μένα ο Southgate, αν θέλει να κάνει πορεία η Αγγλία, πρέπει να εκμεταλλευτεί. Το Southgate πώς τον έκοψε, δεν ήταν σαν γκρουπιέρι στο καζίνο. Πολύ δυνατό ντύσιμο. Ναι, όχι, ρε, όχι, 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 όχι. Τέτοιο ντύσιμο έχουν οι γκρουπιέριδες στο καζίνο. Όχι, ήταν, με το γυλεκάκι και. Ωραίος, ναι, ναι, ωραίος, ωραίος. Στιλάτος. Δεν ήταν γκρουπιέρι, ήταν κλαρίνο, καλό όμως κλαρίνο, δηλαδή. Ήταν κλαρίνο, δηλαδή ο Southgate είναι αυτός που θα πάει σε αυτές τις λέσχες στο Λονδίνο που υπάρχουν για τα μέλη της υψηλής κοινωνίας. Ναι, 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 ναι. Ή θα μπορούσε να είναι ένας άλλος James Bond, ας πούμε, δεν ξέρω, δηλαδή το ντύσιμό του είναι... Εδώ Δημήτρης λέει, αναλογικά με τον αντίπαλο, η Ισπανία λέει ήταν η καλύτερη για μένα. Όντως η Ισπανία ήταν καλή. Και μας έκανε εντύπωση γιατί την περιμέναμε και χειρότερη λόγω του σκηνικού που έγινε με το Λοπετέγκι. Δύο μέρες πριν το πρώτο της παιχνίδι και όντως ήταν καλή με την Πορτογαλία. Κοίτα, μερικές φορές τέτοια περιστατικά έχουν αντίθετα αποτελέσματα αυτά τα οποία περιμένουν. Ναι. Αλλά οι ομάδες με τις οποίες χορτάσαμε ποδόσφαιρο, παιδί μου και γκολ ήταν αυτές οι δύο, εντάξει. Η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μεξικό δεν χορτάσαμε γκολ, αλλά αρφίλη ήταν μια ομάδα που είχε χαιρόσω να τη βλέπεις. Δηλαδή έπαιρναν την μπάλα και ξεδιπλώνοντας την αντεπίθεση. Ναι. Πολύ όμορφα. Και κοίταξε, μια ήττα των Γερμανών σε οποιοδήποτε σπορ και ανεξαρτήτως αντιπάλου
πάντα κάνει χαρούμενο πολύ κόσμο στον πλανήτη. Καλά, εννοείται. Έτσι είναι. Εντάξει. Ειδικά στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα, ναι. Εντάξει. Εξίσου είναι και μια ομάδα, φίλε, που ίσως αρχίζει να κάνει τον κύκλο της, ίσως θα πρέπει να αλλάξει προπονητή. Αυτόν γιατί θα έχει πάντως, μέχρι το 22 αυτόν θα έχει. Είναι και αυτή η παράδοση που το διάβαζα σήμερα, ότι όποια ομάδα τα τελευταία χρόνια κατακτάει το παγκόσμιο, σε επόμενο, σε αμέσως επόμενο δεν παίρνει τον όμιλο. Αποκλείεται τη φάση των όμιλων. Ναι. Ίσως πάει επειδή πάνε ψηλωμένες. Για να δούμε. Εντάξει, τέλος πάντων. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα δρόμο. Εντάξει, ακόμα έχει, έχει, τι, ναι. Έχουμε και τα αυριανά παιχνίδια. Αύριο έχει παιχνίδια. Εντάξει, η ημέρα, ρε φίλε, πραγματικά είναι πολύ αντιμπορική. Κι όμως να σου πω κάτι, εγώ στο Πολωνία-Σενεγάλη περιμένω αρκετά γκολ και σίγουρα θα έχει ασπέν στο βραδινό το Ρωσία-Αίγυπτος. Όπου η Αίγυπτος παίζει τα αρέστα της, έτσι. Θα έχει τον Σαλάχ βασικό αύριο. Εκείνο λόγω Σαλάχ και λόγω Αιγύπτου είναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά τώρα τα άλλα δύο πραγματικά δηλαδή δεν είναι. Αλλά σου λέω το Πολωνία-Σενεγάλη θα έχει γκολ λογικά, θα έχει σκορ και θέαμα. Το Κολομβία-Ιαπωνία είναι πιθανός πονόματος. Αλλά ασκοράρει ο Φαλκάο. Και καλά είμαστε που τον έχουμε πρώτο σκόρ Κολομβίας. Θα βάλω να δω επανάληψη το ρετυρέ. Όχι, εντάξει. Κατερίνα Γιουλάκη. Τέλος. Είναι φίλε, δηλαδή τώρα. Πολωνία σε Σενεγάλη. Πολωνία σε Σενεγάλη, φίλε. Γιατί. Πολωνία σε Σενεγάλη. Τέλος πάντων, εντάξει. Για πες. Είναι η μέρα μας γεμάτη του ποδόσφαιρα. Αυτό είναι το όριο. Με καλή, κακή μπάλα. Βλέπουμε μπάλα. Εντάξει, ναι, το Μουντιάλ, ό,τι και να είναι, είναι Μουντιάλ. Ε, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ξαναβλέπω, φίλε, το replay του πρώτου γκολ. Έχει κάνει από κουρσάρα ο τερματοφύλακας της Τινησίας, που τραυματίζεται μετά και βγαίνει. Και του χαλάει, του κλέβει τη δόξα ο Κέιν. Με το rebound που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Έχει κάνει σπουδαία απόκρουση. Εντάξει. Στο τέλος. Μάλιστα. Η ιστορία έγραψε. Πάντως σήμερα ήταν η μοναδική μέρα της διοργάνωσης μέχρι στιγμής που βάσει αποδόσεων κέρδισαν όλα τα φαβορί. Γιατί και η Σουηδία ήταν φαβορί, έστω και ελαφρύ, κοντά στην Νότια Κορέα, και το Βέλγιο με τον Παναμά φυσικά, και η Αγγλία με την Τινησία. Ναι, ενώ στις προηγούμενες. Προηγούμενες πάντα πήγε τουλάχιστον ένα σπάσιμο. Ναι. Πέραν τη πρεμιέρα στην περασμένη Πέμπτη, που ήταν μόνο ένα μάτσο Ρωσία-Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία μέχρι στιγμής είναι το λοιμό του Μουντιάλ. Τραγική εμφάνιση. Τραγική εμφάνιση. Για να φάσουμε 5 γκολ από τη Ρωσία, την Ανάλατη, την Άουσμπη, την Άγευστη, θέλει προσπάθεια. Πώς τη βλέπεις την Αίγυπτο, φίλε του Κουπεράβλη? Εγώ πιστεύω, φίλε, στο είχα πει κιόλας ότι θα αποκλειστεί η Αίγυπτος. Είναι άτυχη που είναι σε όμιλο όπου συμμετέχει μια οικοδέσποινα που δεν είναι και οποιαδήποτε οικοδέσποινα, είναι επειδή μου η Ρωσία έτσι, είναι μια τεράστια οικονομική δύναμη. Ναι. Δηλαδή αύριο νομίζω ότι θα λήξει ισοπαλία το παιχνίδι. Δεν θα ασχοληθώ στοιχηματικά. Αλλά νομίζω ότι οι Ρώσοι με πονταλάκι θα μείνουν ευχαριστημένοι. Γιατί εντάξει, και με 5-0 που παίζει ρόλο και ο συντελεστή τερμάτων, αν πάρουν ένα χι αύριο, λογικά περάσανε. Ναι, και εμένα από τη ισοπαλία μοιάζει σαν πολύ πιθανό αποτέλεσμα. Απλά δεν ξέρω τώρα με το Σαλάχ πώς θα είναι η Αίγυπτος. Γιατί εντάξει, είναι. Καλά, θα αλλάξει, ναι, θα αλλάξει φυσικά. Εντάξει, προέρχεται από μια φοβερή χρονιά. Έχει ένα απίστευτο άστρο κι αυτό εδώ και ένα χρόνο. Είναι ικανό το αυριανό παιχνίδι κόντρα σε μια Ρωσία, εντάξει, που δεν έχει να σου προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο εδώ που τα λέμε. Όχι, είναι λίγα πράγματα. Εντάξει. Και το 5-0 στάξει τα μάτια. Είναι ο αντίπαλος. Βρήκε και τα έκανε. Ναι. Αύριο τι ώρα είναι αυτό, 9. Ποιο το. Ναι, είναι το βραδινό. Ρωσία, ναι. Το είναι στις 9, ναι. Στις 3 είναι Κολομβία, Ιαπωνία και στις 6 είναι το Πολωνία, Σενεγάλη. Μαζί θα το δω, αδερφέ. Θα είσαι εδώ αύριο? Α, αύριο θα σου έρθω. Έλα ρε φίλε. Επιστροφή. Ναι. Εντάξει, είναι. Μια θα το κάνουμε έτσι. Μια έρχομαι, μια όχι. Μια έρχομαι, μια όχι. Ναι, μία-μία. Μία-μία, μπράβο. Λοιπόν, να πάμε στα του Άρη. Για πες. Έχει θέμα. Εβδομάδα. Κοίτα, θέμα πολύ μεγάλο δεν έχει. Απλά είναι μια εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα, η οποία θα φέρει θέματα αρκετά, νομίζω, προς συζήτηση. Και θα φέρει και ειδήσεις. Διότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα νομίζω ότι επιτέλους θα πω εγώ θα ξεκαθαρίσω οριστικά το τοπίο όσον αφορά το θέμα των παραμονών που πλανάται εδώ και τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες πάνω από το Βικελίδης και τουλάχιστον όπως αναφέρουν από την ΠΑΕ μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε και 1-2 μεταγραφές. Mm-hmm.
έτσι αφήνουν, αυτό βασικά βγαίνει από την Αλκμίνης. Θέλουν, το καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν πρέπει να κάνει μεταγραφές μόνο για αγωνιστικούς λόγους, πρέπει να κάνει και για επικοινωνιακούς λόγους. Γιατί οι μέρες περνάνε, η προετοιμασία πλησιάζει και πρέπει η ομάδα να δείξει ότι κινείται στο μεταγραφικό παζάρι και είναι και ένας τρόπος για να σμπρώξω, να το πω έτσι λαϊκά και εισαγωγικά, και, και τα διαρκείας. Που ναι, μεν λένε ότι πάνε καλά, αλλά σίγουρα αν έχεις κάποιες ανακοινώσεις παιχτών ή ανανεώσεις, σίγουρα θα σμπρώξεις τον κόσμο και θα έχεις και μια αύξηση την διάθεση των διαρκείας. Εντάξει, στο κομμάτι των, των ανανεώσεων ξεχωρίζουν υποθέσεις στον Σόουζα και Πλατέλα. Στον Σόουζα νομίζω ότι θα ολοκληρώσει και σιγά σιγά τις διακοπές του στην Κρήτη, που βρίσκεται τις τελευταίες 10 μέρες, και θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα δεν έχει ξεκαθάρισει ακόμα για να υπογράψει το συμβόλαιό του διετούς διάρκειας, αφού ήταν μισή κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Το Βαγγέλη τον Πλατέλα τον ακούσαμε και σήμερα το απόγευμα στο About Tyson Air να λέει και να εκφράζει την πίστη του ότι μέσα επόμενες μέρες θα τελειώσει και το δικό του ζήτημα, διότι θα πέσουν υπογράφες. Και αυτός θα μείνει εκτός διονυστικού απρόπτου. Και πλέον περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι άλλες επιλογές του Ερέρα, γιατί υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Δεν αποκλείω να υπάρξουν και εκπλήξεις, το έχω ξαναπεί, στις τελικές επιλογές του Ισπανού όσον αφορά τους παίχτες του υπάρχοντος δυναμικού. Και η υπόθεση του Νασλίδη που έχει συμφωνήσει με τον Καρυπίδη που φορικά πρέπει να ξεκαθαρίσει. Γιατί δεν ήταν επιλογή Ερέρα, ήταν επιλογή Καρυπίδη. Και τον τσεκάρει και αυτόν ο Ισπανός, που σίγουρα έχει δει ήδη την περίπτωσή του. Γενικότερα αυτή η εβδομάδα θα αρχίσουν να κινούνται οι διαδικασίες και να γίνονται πράγματα στον Άρη, αναγκαστικά κιόλας. Θα γίνουν γνωστές και τελικές ημερομηνίες όσον αφορά την προετοιμασία, η οποία θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου, θυμίζω, και η ομάδα θα αναχωρήσει για το Βέρνο γύρω στις 9. 4 οριστικά θα είναι τα φιλικά που θα γίνουν στην Ολλανδία. Με τον Άρη να προετοιμάζεται, να κάνει την προετοιμασία του εκτός από πρόπου σε μια περιοχή έξω από τα Ειτχόφεν. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα, αλλά θα γίνει και αυτό γνωστό τις επόμενες μέρες μέσω επίσημης ανακοίνωσης από την ΠΑΕ. Κατατέθηκε και ο φάκελος για την αδειοδότηση στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Για το πρώτο σκέλος της διαδικασίας. Το Άρης είναι γνωστό ότι στο οικονομικό τουλάχιστον κομμάτι είναι εντάξει, είναι όλα τακτοποιημένα, γιατί είχε περάσει πρόσφατα και από τη διαδικασία της επιτήρησης που πραγματοποιείται κάθε 3 μήνες. Αν είναι εντάξει όσον αφορά το κομμάτι των ακαδημιών, τους ισολογισμούς και το πλάνο διασωμότητας, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και θα πάρει κανονικά αδειοδότηση για τη νέα σεζόν. Από την ΠΑΕ υποστηρίζουν ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Αυτή είναι η θέση των κίτρινων μαύρων και θα περιμένουμε και το επίσημο της υπόθεσης όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Είχαμε και μια επίσκεψη του Θόδωρου Καρυπίδη σήμερα στο Ρήσιο να επιβλέψει τις εργασίες που γίνονται στο προπονητικό της ομάδας. Ίσως προλάβουν να το έχουν έτοιμο μέχρι τις 2 Ιουλίου, γιατί όπως γράψαμε και το Σάββατο, υπάρχει θέμα, διότι από τη μια εργασία στο Δικελίδης και την άλλη στο Λίτσιο δημιουργούν ένα ζήτημα όσον αφορά την πρώτη της ομάδας και τις πρώτες προπόνησεις που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη, πριν να χωρίσει για το Βέρνιο. Η πρώτη εναλλακτική που υπάρχει είναι να προπονηθεί ο Άρης για λίγες μέρες σε ένα από τα αθλητικά κέντρα που βρίσκονται έξω από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν γνωστά κιόλας 2-3, εδώ προς τα ανατολικά. Αλλά θα περιμένουν στον Άρη να δουν μήπως και προλάβει να είναι το ρίσιο έτοιμο για να προπονηθεί εκεί πέρα η ομάδα τις πρώτες μέρες του Ιουλίου και στη συνέχεια να αναχωρήσει για τα 3-5 πηγάδια της Νάουσας. Εκεί που βρέθηκε ο Ερέρα το Σάββατο, τσέκαρε τις εγκαταστάσεις. Υπάρχει και μια φωτογραφία, δεν πρέπει να την έχεις δει, που αν είχε ανεβάσει ΠΑΕ με τον Ισπανό τεχνικό να τσεκάρει εκεί πέρα τα γήπεδα και τα λοιπά. Γενικότερα έχει δημιουργηθεί πολύ κουβέντα έτσι και ένα καφενείο για το γεγονός ότι στο πρόσωπό του δεν φαίνεται ευχαριστημένος. Ναι. Με αυτά που είδε. Στραβωμένος είναι. Στραβωμένος, ότι σαν κάτι δεν του άρεσε. Ναι. Ξυνισμένος, ναι. Όχι ξυνισμένος, εντάξει. Ξυνισμένος. Τέλος πάντων. Αλλά, εντάξει, και εκεί που άρεσε, μια χαρά προετοιμασία έκανε πέρυσι.
και τα αποτελέσματα τα είδε. Μάλλον το βασικό στάδιο και εκεί που θα γίνει το τελικό μοντάρισμα της ομάδας θα είναι στην Ολλανδία. Με τα φιλικά που θα δώσει κιόλας ο Άρης. Αυτά όσον αφορά τα νεότερα από την ομάδα. Σήμερα είχαμε και μια έτσι μαύρη επέτειο για τον σύλλογο, γιατί συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από το θάνατο Αλκέτα Παναγούλια. Εντάξει, βέβαια δεν είναι μόνο για τον Άρη, είναι για ολόκληρο καλά, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος που έβαλε τη σφραγίδα του στην Εθνική, στον Άρη, στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, έτσι, ναι. Στον Άρη μάλιστα έχει φυτέψει ο σύλλογο ως ποδοσφαιριστής, ως προπονητής και ως πρόεδρος. Έχει περάσει δηλαδή από ήταν και πρόεδρος κάποτε, έχει περάσει από όλα τα πόστα. Ο άνθρωπος που κάποιοι λένε ότι έμαθε στους Αμερικανούς να παίζουν ποδόσφαιρο. Εντάξει, πολύ, πολύ αγαπητή φιγούρα σε όλους τους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους. Εγώ δεν είχα προλάβει να τον ζήσω, εντάξει. Αλλά όσοι τον γνωρίσανε λένε ότι ήταν ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν έκανε ποτέ πίσω και ξεχώριζε για αυτή την προσωπικότητά του. Θυμίζω πέθανε 18 Ιουνίου 2012 στην Ουάσιγκτον, που διέμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά το Άρη, ελπίζουμε αύριο, γιατί κυλούν οι μέρες της εβδομάδας, να μπορέσουμε να έχουμε να πούμε και περισσότερα πράγματα. Όσον αφορά... και παρέλειψα να πω για τα μεταγραφικά και για την περίπτωση του Νικολάς Μαρτίνες, του 30χρονου Αργεντινού μεσοπιθετικού. Είναι σε διαδικασία να λύσει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Όταν το καταφέρει αυτό, που νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι θα έχουμε τέτοια εξέλιξη, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για να έρθει στον Άρη. Είναι προχωρημένη συζήτηση των δύο πλευρών. Και εκτός απρόπτου, εφόσον μείνει ελεύθερος και από τους Ερυθρόλευκους, θα ανεφορήσει στην Θεσσαλονίκη και το Κλεάνθης Βικελίδης. Ωραία. Αυτά για τον Άρη. Αυτά. Οκ, okay, σε ευχαριστώ πολύ. Οκ. Αυτό είναι το τίτλο, φίλε. Αυτό είναι το τίτλο. Αυτά. Οκέιν. Θα τα πούμε και αύριο από κοντά. Εντάξει, Νίκο μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση στον Νίκο Παπαδόπουλο που μας μετέφερε το ρεπορτάζ του Άρη. Να καλέσουμε Ελένη Μπούντου για ρεπορτάζ Bundesliga. Ο φίλος ο Κώστας, ο γνωστός και ως Duncan Ferguson στα Αιρτζιανά της πόλης και ειδικά στον Λίμπερο, λέει: έχω την εντύπωση ότι για να ξαναδείτε τι λέει η Αγγλία, πρέπει κάποιοι διεθνείς να αγωνιστούν σε ξένα πρωταθλήματα και να ξεκολλήσει η ομοσπονδία από το μοτίβο του hardcore Βρετανού προπονητή. Χωρίς να διαφωνώ σε αυτά που λες, πιστεύω ότι για μένα το νούμερο ένα στοιχείο που ίσως να κάνει τη διαφορά, ενδεχομένως να κάνει τη διαφορά για την εθνική Αγγλία, είναι αυτό ότι όταν θα ξεκινήσει να σταματάει το αγγλικό πρωτάθλημα, τουλάχιστον η Premier League, που από εκεί αντλούνται οι διεθνείς αποκλειστικά, θα παίρνουν τις ανάσες τους, θα ξεκουράζει λίγο ο οργανισμός τους, γιατί εντάξει, άνθρωποι είναι. Δεν γίνεται να προπονείσαι και να παίζεις πρωτάθλημα, κύπελο, έχουν και League Cup, οι Άγγλοι, Champions League κτλ. Όλο τον χρόνο. Από του χρόνου δηλαδή που θα σταματάει και το αγγλικό πρωτάθλημα, λίγο αργότερα προς τέλη Γενάρη νομίζω. Και θα παίρνουν τις ανάσεις τους οι Άγγλοι διεθνείς, τότε ίσως να επιστρέψει η Αγγλία στην πρώτη γραμμή των εθνικών ομάδων, γιατί αν και είναι μεγάλο όνομα, στην πρώτη γραμμή δεν είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε έχει πάρει μόλις έναν τίτλο, το Παγκόσμιο Κύπελλο, γι' αυτό πολύ μακριά, στο πολύ μακρινό 1966, εντός έδρας και με γκολ φάντασμα κτλ. Κτλ. Να μην ξυνούμε πληγές. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στην Ελένη Μπούντου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ελένη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Χαίρετε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μουντιάλ βλέπεις? Φυσικά και βλέπω. Φυσικά. Μουντιάλ. Άστοχη ερώτηση, ζητάω συγγνώμη. Ναι. Νομίζω ότι 3-4 μάτς όσα έχει το τεσάρι εκεί. Πότε ήταν προχθές, ήταν μετά 4. Κοίταξε, εκείνη η μέρα με τα 4 τα μάτς ήταν όντως κουραστική. Το Σάββατο ήταν. Ναι, το Σάββατο. Και εγώ δηλαδή στο τέλος είχα αρετάρι, δεν άντεχα. Δηλαδή το βράδυ, το μάτς της Κροατίας νομίζω που ήταν το βραδινό. Ναι. Τα μάτια λίγο από το πράσινο, την μπάλα, κάπως πήγαιναν. Τα τρία μάτια την ημέρα νομίζω ότι βγαίνουν τα καλά. Τα τρία αντέχονται οριακά, ναι. Έτσι όπως είναι το πρόγραμμα. Και να σου πω και κάτι, αυτή μία ώρα που είναι στο ενδιάμεσο, ενώ λέγαμε τι θα κάνουμε στο ενδιάμεσο της ώρας που υπάρχει ανάμεσα στα μάτια, τελικά μέχρι να ετοιμαστείς για το επόμενο. Ναι, μια τουαλέτα να πας ένα μπάνιο να κάνεις, λίγο να μαγειρέψεις, τελείωσε, πέρασε. Έχουν βγει οι
ενδεκάδες. Ναι, ναι, οπότε ναι, ναι. Κάθεσαι να δεις τις ενδεκάδες, μετά ξεκινάνε τα πλάνα από τα αποδυτήρια και ούτω καθεξής. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα αυτή μία ώρα που είναι το ενδιάμεσο. Μπορώ να σου πω ότι ακόμη ξεχωρίζω το μάτι της Ισπανία-Πορτογαλία. Καλά, εντάξει, μέχρι στιγμής είναι το μάτι του τουρνουά. Μέχρι στιγμής, το πιο χορταστικό, το καλύτερο απ' όλα, εκείνο που δεν σε απογοήτευσε τέλος πάντων, γιατί από τα υπόλοιπα λίγο περίμενα καλύτερες ομάδες, δηλαδή και τη Γαλλία, να σου πω την αλήθεια. Κοίτα, περιμέναμε καλύτερες όλες τις μεγάλες ομάδες, τα δυνατά φαβόρη, αλλά τα μάτια έχουν suspense, αν με τι άλλο. Δηλαδή, από το να βλέπεις μόνο εύκολες επικρατήσεις, συγγνώμη, 4-1 και 5-0, ίσως να είναι και καλύτερα να βλέπεις παιχνίδια στο όριο. Και ας λήγουν και 0-0, και ας λήγουν και 1-0. Εσύ, Θανάση, που τα παρακολουθείς και από πολύ κοντά αυτά. Είναι το άγχος της πρεμιέρας τώρα ή το να είχαμε να... Κοίταξε, αφενός πρέπει να είναι και το άγχος της πρεμιέρας και ότι οι ομάδες ακόμα είναι ανέτοιμες και τώρα βρίσκουν τα πατήματά τους, γιατί μιλάμε για εθνικές ομάδες και για συλλόγους. Αλλά σίγουρα έχει κλείσει και η ψαλίδα, έτσι. Έχει κλείσει ψαλίδα μεταξύ των ομάδων. Των ομάδων, ναι, ναι, ναι. Αλλά να σου πω την αλήθεια τώρα, ας πούμε, τη Βραζιλία ή την Ουρουγουάη, αν θέλεις, τη Γαλλία που περιμέναμε πολλά πράγματα, τις περίμενα καλύτερες. Τώρα λογικά θα είναι βελτιωμένες στη δεύτερη αγωνιστική. Ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ διαβασμένος. Ναι. Δεν ξέρω τι από τα δύο. Ναι. Και τους έκλεισε πάρα πολύ καλά. Ωραία, αυτά από το Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι περνάμε ένα ευχάριστο καλοκαίρι. Έχει γεμίσει το καλοκαίρι μας. Κοίταξε, καλοκαίρι, το μόνο που μας θυμίζει ότι είναι καλοκαίρι είναι το Μουντιάλ. Γιατί από πλευράς καιρού είναι Νοέμβριος. Κοίταξε, εγώ πορεύομαι με αυτόν τον καιρό γιατί δεν σε κάνει και να βγεις έξω. Οπότε είσαι καλύτερα μέσα. Ναι. Κοίταξε, και εμένα δεν με χαλάει. Εγώ απλά πραγματικά το έχω πει και άλλες φορές. Λυπάμαι αυτούς που αναγκαστικά παίρνουν άδεια τέτοια εποχή. Γιατί και πέρυσι, τέτοια εποχή τον Ιούνιο, είχε πολλές βροχές. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά τουλάχιστον απολαμβάνουν ωραίο Μουντιάλ, ενώ χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς να χρειαστεί να γράψουν κάτι ή να είναι στη δουλειά τους αφοσιωμένοι. Έχει και αυτό τα καλά. Έλεγα προηγουμένως ότι πάλι καλά που έχει Μουντιάλ, γιατί μεταγραφικά, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι γενικότερα έτσι στις ελληνικές ομάδες. Α, ναι, τίποτα, ξεραίλα, τίποτα. Ναι, ναι. Υπάρχει μια ηρεμία, υπάρχει μια ησυχία, οπότε κάπως ποδοσφαιρικά κινούμαστε σε ρυθμούς μόνο Μουντιάλ. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τα μεταγραφικά. Νομίζω ότι όλο το βάρος πέφτει στο θέμα της απόκτησης του επιθετικού. Με τον Βέρμπλουμ τι γίνεται, αυτός έχει γίνει σύριαλ. Αυτός έχει γίνει. Θυμίζει σύριαλ, Μολέδο η κατάσταση. Η αλήθεια είναι και νομίζω ότι θα παραμείνει σύριαλ όσο η απόφαση τουλάχιστον από την σύσκεψη που έγινε στον ΠΑΟΚ είναι να δοθεί χρόνος στον Σουηδό, να δείξει ο ΠΑΟΚ και μια διάθεση αναμονής στον ποδοσφαιριστή. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, το γνωρίζουν, όσο και αν έχουν ανεβάσει την προσφορά τους και αν τον δελεάζουν οικονομικά. Νομίζω ότι ο Βέρμπλουμ είναι σε μια διαδικασία, βλέποντας λίγο και από τους προσωπικούς λογαριασμούς του, απολαμβάνει τις διακοπές του στο έπακρο, έτσι χαλαρές οικογενειακές στιγμές. Δεν πού κάνει διακοπές, το γνωρίζουμε. Από την Ισπανία ήταν, επέστρεψε λίγο στην πατρίδα του, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι μια περίοδος για τους ποδοσφαιριστές που μετακινούνται από μέρος σε μέρος. Καλά, ναι, εντάξει. Αυτοί που δεν παίζουν στο Μουντιάλ τώρα ξεκουράζονται. Ναι. Ακριβώς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αρκετές προτάσεις, η αλήθεια είναι, και δεν είναι αυτό το μανατζερικό που λέμε συνήθως. Σαφώς μεγάλο ρόλο στην απόφαση ότι θα παίξει η σύζυγός του. Έφυγε από τη Ρωσία γιατί ήθελε ένα μέρος που θα αρέσει στην οικογένειά του. Κουράστηκε από το κλίμα της Ρωσίας. Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Από εκεί και πέρα είναι στο περίμενε. Τώρα θα μου πεις για πόσο είναι στο περίμενε. Είναι άγνωστο μέχρι στιγμής. Δεν μου λες, η πρόταση του ΠΑΟΚ πού έχει φτάσει. Έχει φτάσει κοντά στα 5 εκατομμύρια. Μιλάμε για τριετές συμβόλαιο, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, βάλε τα μπόνους και όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στο συμβόλαιο. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι από τις προτάσεις που έχει στα χέρια του, σαφώς είναι μια πάρα πολύ καλή. Και πρέπει να έχει, από την αρχική πρόταση πρέπει να έχει ανέβει πάρα πολύ. Έτσι, αν θυμάμαι, ήταν κοντά στα 3-3,5 ήταν η αρχική. Έχει ανέβει ο ΠΑΟΚ. Δείχνει νομίζω ότι με τις προτάσεις και με την επιμονή του και με τη διάθεση να περιμένει ότι τον θέλει πάρα πολύ, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι για έναν ποδοσφαιριστή που ολοκλήρωσε την καριέρα του, έκλεισε ένα σημαντικό κύκλο στην ΣΕΣΕΚΑ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι άκρος δελεαστικό, έτσι, οπότε
ροκανίζει το χρόνο, περιμένει κάποια ενδεχομένως πρόταση που θα του κεντρήσει περισσότερο το ενδιαφέρον. Γενικώς δεν προκύπτει κάτι από το περιβάλλον του και με τους εκπροσώπους του και γενικότερα έτσι από την Σουηδία δεν προκύπτει για την ώρα κανένα νεότερο, είτε ευχάριστο είτε δυσάρεστο όσον αφορά τον Βέρμπλουμ. Είναι μια υπόθεση η οποία παραμένει ανοιχτή και θα δούμε για πόσο ακόμη θα τραβήξει. Πάμε στην υπόθεση του Πούκη και γενικώς του επιθετικού. Όσο λοιπόν ο Πούκη και αυτός δεν δείχνει να παίρνει κάποια τελική απόφαση, αν και στον ΠΑΟΚ έχουν αποφασίσει ότι η κλεψίδρα έτσι αδειάζει για τον Φιλανδό επιθετικό, τόσο στρέφονται και σε άλλες λύσεις. Σαφώς σε πρώτο πλάνο έχει μπει το όνομα του Πέδρο Κόντε. Τον θυμάστε οι περισσότεροι από την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με την φανέλα του ΠΑΣ Γιάννενα. Νομίζω ότι το εύκολο της υπόθεσης είναι να βρεθεί φόρμουλα συνεργασίας ανάμεσα στις δύο ομάδες κοντά στις 800.000 για να μετακομίσει ο Ισπανός από τα Γιάννενα στον ΠΑΟΚ. Και ο ίδιος με δηλώσεις του σήμερα δήλωσε ότι θέλει να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, θέλει να κάνει γενικώς αυτό το καλοκαίρι ένα βήμα στην καριέρα του, αλλά απομένει η ειδοποίηση από τον ΠΑΟΚ ώστε να έρθει στην Ελλάδα, να πέσουν οι υπογραφές και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Γι' αυτό λέω ότι οι επόμενες ώρες, οι επόμενες ημέρες ενδεχομένως να είναι έτσι σημαντικές για να τελειώσει άμεσα η απόκτηση ενός επιθετικού, γιατί είναι προτεραιότητα, είναι βασικό για τον Ράσβαν Λουτσέσκου να κλείσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Πρίγιοβιτς είναι στο Μουντιάλ. Αύριο στη 1 το μεσημέρι είναι η κλήρωση για να μάθει αν θα βρεθεί ο Άγιαξ ή η Βασιλεία στον δρόμο του. Αναλόγως στις υποχρεώσεις του Πρίγιοβιτς κρίνονται πολλά για τον ΠΑΟΚ θα έχει ή δεν θα έχει τον βασικό επιθετικό του. Τι ώρα είναι η κλήρωση, Ελένη, αύριο? Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αύριο είναι στη 1 το μεσημέρι. Μία Ελλάδος, έτσι. Ναι, μία Ελλάδος, ναι. Λοιπόν. Μαθαίνει ο ΠΑΟΚ. Άγιαξ η Βασιλεία. Άγιαξ η Βασιλεία. Εγώ πιστεύω ότι θα τριτώσει αν με ρωτάς. Με τον Άγιαξ. Νομίζω ότι τρίτη και φαρμακερή θα μου πεις τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Αλλά ευρωπαϊκό καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ χωρίς Άγιαξ είναι ασυνήθιστο. Είναι ασυνήθιστο. Θα δούμε αύριο μία η ώρα το μεσημέρι μέσα από την εκπομπή του ΠΑΟΚ 4 θα έχουμε ζωντανά την κλήρωση και βεβαίως ανάλυση του αντιπόλου, το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο και ό,τι συνεπάγεται. Έχουμε μία εξέλιξη όσον αφορά τα μεταγραφικά, γιατί πριν είπα ότι δεν έχουμε ιδιαίτερη κινητικότητα. Βεβαίως αφορά αποδέσμευση και είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, γιατί ανακοινώθηκε από την Δυναμό Ζάγκρεπ ο Μαρίν Λέοβατ. Μία μεταγραφή που πέρασε από πολλά κύματα, γιατί ενώ φάνηκε ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή η Δυναμό τα βρίσκει με τον Λέοβατ, τα βρίσκει και με τον ΠΑΟΚ, ξαφνικά έστρεψαν την προσοχή τους και το ενδιαφέρον τους σε έναν άλλον ποδοσφαιριστή, νεότερο, 25χρονο. Φάνηκε ότι δεν έκατσε συγκεκριμένη περίπτωση και στράφηκαν εκ νέου στον Λέοβατ, τον οποίο παρουσίασαν και επίσημα. Σήμερα το αξιοσημείωτο στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι από το επίσημο site της Δυναμό Ζάγκρεπ δεν αναφέρεται η διάρκεια της συμφωνίας των δύο πλευρών. Δηλαδή είναι άγνωστο μέχρι στιγμής για το πόσο υπέγραψε ο Λέοβατ στην Δυναμό. Μιλώντας και με κράτες δημοσιογράφους, ούτε εκείνοι γνώριζαν και ευελπιστούν ότι θα μάθουν τις επόμενες μέρες. Από τον ΠΑΟΚ πάντως δεν ανακοινώθηκε το παραμικρό. Γύρω στα 400.000 λένε οι Κροάτες, οι πληροφορίες από την Κροατία, πως είναι το deal ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην ΡΙΕΚΑ. Ήταν σίγουρο ότι δεν θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Το γυαλί ανάμεσα σε Λέοβατ και ΠΑΟΚ έχει ραγίσει. Ο Λουτσέσκου δεν τον υπολογίζει. Οπότε πρέπει να βρεθεί μία φόρμουλα, κοινώς μία ομάδα για να πληρώσει το κάτι της. Φαίνεται ότι στην περίπτωση της Δυναμό αυτό αντιστοιχεί σε 400.000 ευρώ προκειμένου να αποκτήσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Φωτογραφήθηκε και με την φανέλα της Δυναμό, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Είναι τα κλασικά, τα κλισέ ότι είμαι χαρούμενος, είμαι υπερήφανος. Έρχομαι εδώ πέρα για να οδηγήσουμε την ομάδα σε τρόπαια και σε τίτλους. Μάλιστα. Αυτά από τον ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος από την Τετάρτη επιστρέφει. Έτσι, την Τετάρτη είναι το πρώτο ραντεβού της ποδοσφαιρικής ομάδας στην Τούμπα, στη Μεσύμβλια. Οι παίκτες θα πρέπει να είναι πίσω. Οι καλοκαιρινές ημέρες ξεκούρασης τελειώνουν για εκείνους και την Παρασκευή ανηφορίζουν για την Ολλανδία μαζί βεβαίως με τους απεσταλμένους μας, τους οποίους θα ακούμε καθημερινά. Όλα αυτά βεβαίως ανοιχτά, με τα μεταγραφικά μάλλον, να είναι ανοιχτά, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά.
Οκ, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Να είστε καλά. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από την Ελένη Μπούντου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, εδώ από ό,τι διαβάζω, λίγο πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, ότι η αποστολή της Σαουδικής Αραβίας κατά την διάρκεια της πτήσης της, τώρα βλέπω την... Ναι, το αεροπλάνο βασικά ήταν στον αέρα, πετούσαν λέει στο Ροστόφ για το μάτς με την Ουρουγουάη, το μεθαυριανό, και είχε πιάσει, λέει, έπιασε φωτιά το ένα φτερό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και υπάρχει και βιντεάκι που κυκλοφορεί, τώρα το βλέπω και το έδειξε και στην εκπομπή στο post-game show στην ΕΡΤ. Ευτυχώς η φωτιά λέει, δεν επεκτάθηκε και ο πιλότος κατάφερε να συνεχίσει το ταξίδι με τους υπόλοιπους κινητήρες και να προσγειωθεί λίγο αργότερα με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ροστόφ. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον φίλο που περιμένει και στη συνέχεια θα δούμε το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Καλησπέρα. Θανάση, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Επειδή αύριο ξεκινάει δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Σωστά μιλάς. Το βράδυ. Με το Ρωσία-Αίγυπτος, ναι. Θα ήθελα μια εκτίμηση για τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής να κάνεις. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται ότι θα γίνει. Γενικά για τη δεύτερη αγωνιστική να μας πεις τι βλέπεις. Εντάξει, θα σου πω. Μία goal over και τα λοιπά. Ναι. Εννοείται. Θα γίνει. Ούτως άλλως το είχα κατά νου. Εντάξει, θα το κάνω. Προς το φινάλι της εκπομπής θα γίνει. Εσύ τι βλέπεις, πες μου όμως και εσύ τι βλέπεις. Γιατί να σου πω κάτι, σε τέτοια παιχνίδια. Εγώ δεν βλέπω την τύφλα μου. Καλά, δεν έχω παίξει κάτι. Βασικά έχω παίξει την έκπληξη τώρα. Στο Γαλλία-Περού. Στο Γαλλία-Περού. Το Περού ήταν καλό, φίλε. Αδικείται από την είδα του. Από τη Δανία. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Και είναι τα 7 φράγκα που βλέπω στο διπλό, είναι πολύ. Είναι μεγάλη απόδοση. Εγώ είναι μάτς. Τώρα μια και μιλάς για το Γαλλία-Περού, είναι μάτς που περιμένω αρκετά γκολ. Δηλαδή ίσως και over 3,5. Ναι. Νομίζω και το Περού θα σκοράρει, αλλά περιμένω και τους Γάλλους πιο απελευθερωμένους και με καλύτερο σχήμα από ό,τι στην πρεμιέρα. Δεν είμαι πολύ επιθυμητός. Ναι, κάτσε, ένα παιχνίδι είδαμε. Κοίταξε, μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν πολύ έψησε. Γενικά δεν ψήνουν. Ναι. Α, γενικά σαν λαό εννοεί ή σαν ποδοσφαιρική ομάδα. Σαν ομάδα. Κάτσε, ένα μάτσι είδαμε. Ρε, περίμενε, εντάξει. Ένα μάτσι είδαμε. Από όλου είδαμε ένα παιχνίδι. Περιμένω, εντάξει, έγινε αγόρι μου. Έγινε. Okay, να σε καλά. Δεν ξέρω αν έχουμε και άλλη γραμμή. Μπίλη, έχουμε και άλλη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, ονόματα. Δεν θα μπορούσα να μην σε πάρω σήμερα. Δεν θα μπορούσε, ναι. Ναι. Λόγω Αγγλίας εννοεί. Ναι. Σας λύτρωσε ο Χαρούλης. Okay. Ο Χαρούλης. Πάντως, ρε φίλε, μου φαίνεται ότι έβλεπα τον αγώνα Σπαρτάκ Μόσχας Λίβερπουλ με τις 27 τελικές και ένα-ένα τελικό σκορ. Ναι. Και μετά πήγα έβαλα να το πάρει Λίβερπουλ. Βέβαια, έβαλα μια ψηλή στην Μεγάλη Αγγλία. Αλλά δεν βρήκα αυτό που μου είπες. Κάτι είχε ζητήσει ένα συνδυασμό νικητή με σκόρερ, Με Χάρη Κέιν πρώτο σκόρερ, ναι. Και να το πάρει κιόλας. Αυτό υπάρχει. Αποκλείται να σου είπα γι' αυτό ότι δεν υπάρχει. Αυτό ένα άλλο ζευγάρι μου είχε ζητήσει και σου είπα. Στο διαδίκτυο, ναι. Στον ΟΠΑΠ δεν έχει βγει. Όχι, πρέπει να έχει βγει στον ΟΠΑΠ. Μάλλον είχε. Κοίταξε, τα μακροχρόνια στοιχήματα κατά την διεξαγωγή της αγωνιστικής είναι φραγμένα. Με το που θα τελειώσει αύριο βράδυ, αύριο το απόγευμα, το που θα γίνει το Πολωνία-Σενεγάλη και θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική, λογικά μέχρι να ξεκινήσει, λέει, εκείνη την ώρα, θα ξανανοίξουν για λίγο. Και μετά πάλι ξανακλίνουν. Έτσι γίνεται. Κοίταξε να δεις. Το είχαμε πει αυτό και το είχες βρει εσύ. Είμαι 81 μονάδες, ξέρω εγώ. Αγγλία με Κέιν. Ναι, Αγγλία με Κέιν. Ναι. Δεν ξέρω αν περιμένει άλλος. Εμένα μου άρεσε πολύ η ομάδα σήμερα. Εντάξει, έπαιξε μονότερμα. Ουσιαστικά έπαιξε μονότερμα, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Σε μια ομάδα η οποία έπαιζε πολύ σκληρή άμυνα, οργανωμένη άμυνα, γρήγορη ομάδα, μπορεί μπροστά να μην έχει κάνει τίποτα και να είναι συγκυριακό, δηλαδή αυτό που κάνει ο άλλος, ο Γκασμάς εκεί. Ο Walker, παίρνει, ναι. Και λεφτά, παίρνει και λεφτά από το ποδόσφαιρο αυτός. Γιατί το θυμάμαι και με τη City. Παίρνει και πολλά ο Μπαγάσας, δεν παίρνει λίγα. Το θυμάμαι με τη City, πρόσφερε στη Λίβερπουλ μεγάλες χαρές. Το θυμάμαι στην Τότεναμ τα ίδια. Και απορώ, ρε φίλε, πραγματικά με ορισμένους προπονητές, τι να έχει αυτός ο άνθρωπος. Αφού στον εγκέφαλο δεν είναι. Το λάθος το έχει μέσα. Εντάξει. Είναι δυνατό μπακ, βέβαια. Είναι δυνατός μπακ. Έχει σωματικά προσόντα. Έχει ταχύτητα. Τέλος πάντων, αλλά αυτό που χάνει ο.
ο Λινκάρτ στην πρώτη φάση του το μάτς. Το δοκάρι λες, στην πρώτη φάση του μάτς, ναι. Όχι ρε φίλε, το άλλο ρε φίλε, κύριε, άμα δεν βάλεις εκείνο τον γκολ ρε φίλε, σου κοφύγει. Όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Ναι, αυτή η χαζομάρα που την ακούω ρε φίλε. Έτσι όμως είναι ρε εσύ, έτσι είναι, όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Έχεις παίξει μπάλα. Δεν λέμε τώρα στην Αλάνα και τα λοιπά. Έχω παίξει. Έτσι δεν είναι όμως, δεν είναι έτσι. Δείχνουν ότι έχουν πρόβλημα εγκεφαλικό. Είναι καθαρά εγκεφαλικό πρόβλημα για μένα, ναι, το σκοράρι. Το πόσο ψύχρεμος είσαι μέσα στο μυαλό σου εκείνη τη στιγμή. Ο άλλος, η φάση εκείνο με τον Jones, το center back, που είναι στα 4 μέτρα από τη γραμμή της μικρής περιοχής μόνος του και κάνει λούφα. Ναι, 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 που πιάνει αέρα, ναι, ναι. Δηλαδή για ποιες φάσεις να μιλήσουμε τώρα. Εντάξει, ένα μάτς του 4-0 βγήκε στο 125 για να γίνει το 2-1, έτσι. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι η άγρια ομορφιά του. Αλλά θα σου πω κάτι. Άκουσα τη συγκυρία, ήταν άδειο, ότι στο πρώτο ημίχρονο που 6 φορές ας πούμε, σε σούτ και κεφαλιές που η μπάλα πήγε στην νηστεία, είχε να κάνει η Αγγλία, λέει, από τότε που πήρε το Μαστραπά το 66. Ναι. Λέω, λες, έλεγε κάτι στατιστικά. Ξέρω εγώ, λέω, λες. Ή με τον Λίνεκερ που είχε βάλει 2 γκολ σε έναν αγώνα, έβαλε σήμερα αυτός ο Χάρης 2 γκολ πάλι σε έναν αγώνα. Κοίταξε να δεις. Δημιουργικά είναι μια χαρά η ομάδα. Δημιουργικά. Περίμενα να το δω αυτό το πράγμα και με γέμισε. Άσχετα στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τις πολύ μεγάλες φάσεις. Ήταν ορθολογικά, δηλαδή το πήγαινε το μάτσο ορθολογικά. Ναι, ναι. Σε μια ομάδα με τσιμεντωμένη άμυνα, επαναλαμβάνω. Ναι, ναι, ναι. Εντυπωσιακό ήταν το Μεξικό και το Περού άδικα. Το Μεξικό όντως κέρδισε, το Περού έχασε άδικα, το Μαρόκο έχασε άδικα. Ναι, το Μεξικό ήταν εντυπωσιακό. Το Μεξικό ναι, κέρδισε καρδιές, έκανε φαν. Ναι. Κοίταξε, πάντα μια ομάδα που κερδίζει τη Γερμανία, σε οποιοδήποτε σπορ, κερδίζει κόσμο. Ξέρεις ποια είναι η μικρή ομάδα. Η μικρή ομάδα είναι ότι βρήκε τη Γερμανία και δεν της έριξε 3 γκολ. Γιατί στις κόντρες επιθέσεις, φίλε, ναι, πρέπει ναι, να τις τελειώσει εκείνες τις φάσεις. Εάν ήταν η Γερμανία αντιστρόφως, καλά, εντάξει. Της έριξε 4 γκολ. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η διαφορά, φίλε, της ομάδας της μικρής με της καλής ομάδας. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ναι, η μικρή ομάδα θα το πάρει 0-1. Ενώ σωστά, η μεγάλη ομάδα θα το πάρει 4-0. Μάλιστα. Δεν μπορεί να βγαίνει τόσες φορές κόντρα και να μην κάνεις δεύτερο τρίτο γκολ να τελειώσει την μπουγάδα. Δεν γίνεται νομοτελειακά. Γι' αυτό είσαι μικρός. Και όσο μπορεί να μας πειράζει στις ομάδες μας που να το λέμε, αλλά είναι η αλήθεια. Είναι έτσι, είναι, έτσι είναι, εντάξει. Κακά τα ψέματα. Έτσι είναι το άθλημα. Μάλιστα. Πάντως ο τερματάς ο σημερινός ήταν πολύ κάτι. Εμείς ο Χάσεν έκανε, αυτός στην αρχή έκανε τρομερή απόκρουση στον goal του Κέιν. Και κρίμα το παιδί μετά που βάλε τα κλάματα, πραγματικά τον λυπήθηκα. Και πού τραυματίστηκε αυτό, ρε, με την απόκρουση που είναι, έχει. Ρε, φίλε, είναι, η αρθρός είναι ύπουλο πράγμα. Δηλαδή, επειδή εγώ είχα πρόβλημα με τον ώμο μου, βγαίνει όμως συνέχεια, το είχα πάθει σε πολύ μυστηρία φάση. Αλλά ειδικά όμως, αν σου βγει μια φορά, χαλαρώνουν οι σύνδεσμοι και μετά γίνεται καθέξινο εξάρτημα, σου βγαίνει συνέχεια. Το διαιτητή, πώς τον είδε σήμερα. Τον διαιτητή, τώρα στο βραδινό, λες. Ναι. Δεν μου έκανε κάτι εντύπωση τον διαιτητή. Ένα offside κόβει στην Τινησία που δεν υπάρχει. Ναι. Δύο offside της Αγγλίας σε κόντρα επίθεση πάνω σε γρήγορη φάση, ναι, δεν τα δίνει. Κοίτα, όταν είσαι στο στούντιο, επειδή έχεις το νου σου και τα μάτια σου και σε άλλα πράγματα, δεν μπορείς να το δεις στο 100% ένα παιχνίδι. Χάνεις κάποιες φάσεις. Ναι. Αυτά που μου λες τώρα δεν τα θυμάμαι καθόλου. Ναι, τα δύο μπέναλτι πάνω στο Harry Kane που άλλο τον παίρνει. Ναι, και τον έκανε ελληνορωμαϊκή πάλι, ναι, όντως. Όπως ήταν πέναλτι και χθες στη Βραζιλία, έτσι, το κράτημα στον Γκαμπριέλ Ζέσου ήταν πέναλτι. Ναι, ναι, ναι. Όπως και το φάουλ της Ελβετίας στον γκολ ήταν επιθετικό φάουλ. Βέβαια, σε κόρεν και φάουλ σε στημένα πολλές φορές είναι τέτοια σμπροξήματα, αλλά με το γράμμα του νόμου είναι επιθετικό. Η πονηριά του επιθετικού στον γκολ της Ελβετίας είναι ότι ενώ ο Μιράντα του έχει το αριστερό του χέρι πίσω και τον κρατάει, η μπάλα φαίνεται έρχεται ακόμα στον αέρα, μετά δεν πιστεύει ο Μιράντα ότι θα χάσει, ναι, την μπάλα. Ναι, όντως, εγώ, όντως. Και αφήνει το χέρι του και ξέρω εγώ πάει, θέλει να αποκρούσει την μπάλα. Έλα όμως που η μπάλα δεν πάει σε αυτόν, αλλά πάει στον άλλον από πίσω και ο άλλος του κάνει λίγο με τα δαχτυλάκια έτσι, ίσα για να γίνει το σκηνικό. Κοίταξε, και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι, γιατί όλοι τα κάνουν, όλοι σμπρώχνουν, έτσι, όλοι τραβάνε φανέλες. Όλοι τα κάνουν. Προφανώς. Είναι τώρα, είναι πώς θα κάτσει το θέμα. Μ' αρέσει που μιλάμε για
Για μπαλίτσα. Για το άθλημα, ναι, ρε. Ναι. Για το άθλημα. Και δεν μπορώ αυτά. Έτσι είναι. Κοίταξε να δεις. Τιμή σε ένα και μόνο λόγω Μουντιάλ πρέπει να μιλάμε για μπάλα. Εντάξει. Τα λέμε και τα ρεπορτάζ έτσι όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Αλλά είναι το κεντρικό θέμα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Είναι το. Κοίταξε. Από τα δευτερεύοντα, από τα μη πολύ σημαντικά, είναι το Μουντιάλ. Τι κάνουμε. Την ομάδα μου δεν θα τη φτιάξω εγώ. Άλλοι θα τη φτιάξουν. Την ομάδα μου δεν τη φτιάξει. Άλλοι θα τη φτιάξουν. Ακριβώς. Λοιπόν, ούτε πρόεδροι μας, ούτε προπονητές. Φτιάξτε την εκεί, ετοιμάστε. Και εγώ θα έρχομαι να τη βλέπω και να την πληρώνω. Έτσι είναι. Ναι, τώρα. Ναι. Σωστά. Με κουράζουν όλα τα άλλα. Αυτά είναι όμορφα πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις τώρα παιχνίδια και έχει κάθε παιχνίδι έχει κάτι να σου δώσει. Ακριβώς. Για αυτούς που τα παρακολουθούν και κοιτάνε πολλά πράγματα. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το τελικό σκορ που ακούνε άλλοι ξέρω εγώ με 1-0, τώρα 1-0. Πάλι σε αυτό τώρα εντάξει. Είναι κάποια 1-0 που έχουν να σου δώσουν περισσότερα θέματα και από ό,τι με το 5-0 της Ρωσίας με τη Σαουδική Αραβία που ήταν ανάλα το παιχνίδι τελώς. Να καθίσεις να δεις, έχει πράγματα. Και να βάζεις στο μυαλό και να συγκρίνεις τι έβλεπες και τι θα δεις στην Ελλάδα. Όχι, αυτό είναι Ελλάδα. Μην μπαίνεις στη διαδικασία. Όχι. Δεν θα σε πιάσει κατάθλιψη. Εντάξει. Άστο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι θα δεις. Να δεις τρόπο σκέψης που υπάρχει εκεί με τον τρόπο σκέψης που υπάρχει εδώ. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Πώς σκέφτεται ένας ποδοσφαιριστής Έλληνας που παίζει στην Ελλάδα. Θανάση μου, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε αφήσω για να προλάβω να πω λίγο ρεπορτάζ Ηρακλή και να κλείσουμε μια εκτίμηση για τα μάτια της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ που ζήτησε και ο φίλος νωρίτερα. Άντε Μάρια, σλαμά, άντε πάμε να σηκώσουμε. Να είσαι καλά. Good night, για να μιλήσουμε έτσι με αγγλικούς όρους. Λοιπόν, αυτά και από τον φίλο τον Θανάση. Να μην πάρουμε άλλη. Έχουμε άλλη γραμμή, Βασίλη. Όχι, μην παίρνει κιόλας. Για να προλάβουμε να τα πούμε τα θέματά μας. Είμαστε παρά 10. Λοιπόν, εντάχιστα του Ηρακλή. Λοιπόν, στα του Ηρακλή, δεν έχουμε αποτέλεσμα από την συγκέντρωση που έγινε σήμερα το απόγευμα, την συνάντηση, την μάζοξη σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Και αυτή είναι η κλεισιατάκα. Πού ξέρουν δηλαδή ότι όλα τα ξενοδοχεία που γίνονται συναντήσεις είναι κεντρικά, έτσι. Κάποια γίνονται και σε εκτός κέντρου. Είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, κλεισέ. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πάντα ακούγεται αυτό. Έγινε με πρωτοβουλία του Θόδωρου Καράογλου μια συνάντηση εν δυνάμει μετόχων της νέας ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Προσπαθούν έτσι οι άνθρωποι που τρέχουν το ποδοσφαιρικό project του Ηρακλή να βρουν νέους επενδυτές και νέους, έτσι, όχι νέους, και Ηρακλειδείς που θα προσταθούν στο ήδη υπάρχον επενδυτικό σχήμα, σε αυτούς δηλαδή που βοήθησαν πέρυσι την ομάδα να με καλά ποσά για τα δεδομένα της τρίτης εθνικής να ανέβει κατηγορία. Δεν έχουμε αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Αύριο λογικά θα διαρρεύσουν κάποιες πληροφορίες και θα τις μεταφέρουμε. Φυσικά θα τις μάθετε κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως από τον Γιώργο Ματζιούκη. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και την έναρξη του πρώτου Ήρα Κάμπ. Είναι το πρώτο κάμπ που διοργανώνει η ομάδα της πόλης. Και εγώ την πήγα τη μικρή, γύρισε ενθουσιασμένη στο σπίτι. Ήταν σήμερα, περάσανε κυρίως γιατρούς. Υπήρχε έτσι μια γνωριμία με τους αθλητικούς χώρους, με το Ιβανόφ, με το Κατσάνο, με τους Χορτατζίδες, με το κολυμβητήριο λίγο πιο πίσω εκεί στον Κιανού Σταυρό. Το παρόν έδωσε και ο Νίκος Χατζηφρέντας στο Ιβανόφιο. Έδειξε στους πιτσιρικάδες και στις πιτσιρίκες. Υπενθυμίζω ότι είναι για παιδιά από 4 έως 16 ετών, εβδομαδιαίας διάρκειας. Σήμερα ξεκίνησε, την ερχόμενη Κυριακή ολοκληρώνεται με barbecue party από ό,τι έχει πάρει τα αυτή μου. Θα είμαστε και εμείς εκεί να χλαπακιάσουμε. Είναι μια πολύ ωραία ενέργεια και δεν απευθύνεται μόνο σε παιδάκια Ηρακλειδέων, έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι Ηρακλειδέας να πας το παιδί σου εκεί, όπως συμβαίνει και με τις ακαδημίες. Δεν είναι ανάγκη να είσαι οπαδός της ομάδας και να το ξέρω. Πολλοί κόσμοι πηγαίνουν σε ακαδημίες είτε του Ηρακλείδη, του ΠΑΟΚ, του Άρη και δεν είναι οπαδός της ομάδας. Λοιπόν, θα κάνουν πολλά αθλήματα τα παιδάκια, θα πέρασαν σήμερα ιατρικές εξετάσεις, θα έχουν και διάφορες διαλέξεις για θέματα αθλητισμού και τα λοιπά, σχετικά με τον πρωταθλητισμό, με το ντόπινγκ, με το μπούλινγκ. Θα έχει έτσι. Είναι ένα πολύ ωραίο πακέτο μια εβδομάδα, δεν κουράζει κιόλας, γιατί είναι μια εβδομάδα αμέσως μετά στα καπάκια, μετά το κλείσιμο των σχολείων. Λοιπόν, αύριο η δικιά μου θα πάει κολυμβητήριο. Αύριο έχουν η κολύμβηση είναι στο πρόγραμμα. Θα σας δώσω έτσι περισσότερες. Θα σας δώσω feedback δηλαδή αύριο βράδυ. Όσον αφορά κάποια άλλα ζητήματα, είχαμε και διακρίσεις για την ομάδα συγχρονισμένης κολύμβησης του Ηρακλή.
σε διεθνές τουρνουά. Να δώσουμε εκεί τα συγχαρητήριά μας. Η ΚΑΕ Ηρακλής εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση προς την οικογένεια του Κώστα Πολίτη που σήμερα μας άφησε και το αναφέραμε νωρίτερα. Να πούμε επίσης ότι ο ερασιτέχνης Ηρακλής σήμερα ολοκληρώθηκε τυπικά η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής Πρωτοδικείου και θα πρέπει άμεσα, αν όχι αυτή την εβδομάδα μέχρι τα τέλη του Ιούνιου, να δοθεί νέα λύση ή παράταση ή επέκταση της θητείας της νυν Διοίκησης Πρωτοδικείου ή αν θα μπουν και άλλοι άνθρωποι στο κόλπο. Αλλά φαίνεται να συνεχίζουν αρκετά από τα μέλη που είναι ήδη, γιατί ακούγεται και από Αθήνα μεριά, από το κυβερνητικό ρεπορτάζ, βέβαια, όταν ακούς πολιτικές υποσχέσεις, κράτα και μικρό καλάθι, ότι το φθινόπωρο τελικά θα περάσει η τροπολογία για το ξεμπλοκάρισμα του αφημίτου ερασιτέχνη Ηρακλή και για κάποια έτσι άλλα θέματα που αυτή τη στιγμή καθεστούν έτσι απαγορευτική οποιαδήποτε έτσι αισιόδοξη σκέψη για το μέλλον της μάνας του συλλόγου. Έτσι ακούγεται πάντως από Αθήνα, ότι το φθινόπωρο, κάποια στιγμή στον φθινόπωρο θα υπάρχει έτσι μια σχετικά ευνοϊκή τροπολογία, ρύθμιση. Και κάτι άλλο νομίζω. Α, και για τα διαρκές μου, ότι σήμερα αναρτήθηκε αναλυτικό σχεδιάγραμμα με απεικόνιση, με κάτωψη του Καφτανζογλίου και τις τιμές ανά κερκίδα. Λοιπόν, τα VIP Gold, τα εισιτήρια για τη νέα σεζόν, έτσι, 18-19, στη Β' Εθνική, είναι στα 300 ευρώ. Τα Silver, δηλαδή πάλι εκεί στο υπόστεγο, στην κεντρική τη θύρα, είναι στα 200 ευρώ. Στην απέναντι θύρα, στην Άνευ και Πάστρου, στη 13, όπως λέμε εμείς, Ηρακλειδής, θα είναι στα 120 ευρώ. Και στο Πέταλο, εκεί που είναι και η αυτόνομη θύρα 10, η τιμή είναι μόλις 70 ευρώ. Υπάρχει το σχετικό σχεδιάγραμμα, λογικά θα το έχετε δει ήδη όσοι ενδιαφέρεστε να ψαχθεί, και φυσικά υπάρχει έτσι, το τονίζω για να του Ηρακλή, ότι όσο πιο γρήγορα αγοραστούν εισιτήρια διαρκείας, τόσο το καλύτερο, γιατί τρέχουν υποχρεώσεις και η εκαθάριση χρειάζεται φράγκα και η σύσταση της νέας ΠΑΕ και το χτίσιμο του νέου ρόστερ κτλ. Λοιπόν, περνάμε στα γρήγορα, επιστρέφουμε στα μουντιαλικά. Λοιπόν, για αύριο Κολομβία-Ιαπωνία στις 3. Εγώ δεν κράτησα κάτι. Εντάξει, φαβορή Κολομβία, δίκαιο φαβορή. Εδώ να πω ότι η Ιαπωνία, το είχα πει και στα previews που κάναμε την περασμένη εβδομάδα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ότι η Ιαπωνία έχει την δεύτερη πιο κοντή ομάδα του τουρνουά, του Μουντιάλ, με μέσο όρο κοντά στον 75, αλλά και οι Κολομβιανοί ψηλοί δεν είναι. Δηλαδή και ο Φαλκάο και ο Χάμες, που είναι οι top αστέρες της Κολομβίας, είναι στο 70. Δηλαδή και ο Φαλκάο είναι από τα κοντάφορ. Και ο Κουαδράδο ψηλός δεν είναι. Οι Ιάπωνες θα έχουν πρόβλημα λογικά στο μάτς με την Πολωνία. Λοιπόν, και για να περάσουμε στο Πολωνία-Σενεγάλη, εγώ το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι περιμένω ένα over έτσι, γεμάτο, με γκολ και από τις δύο πλευρές σε αυτό το παιχνίδι, και πλέον και καλά. Στο 2.50 για μένα είναι υπερβολική απόδοση. Η Πολωνία είχε τον αρχισκόρερ των ευρωπαϊκών προγραμματικών, Λεβαντόφσκι, είναι και ο Μίλικ πλέον διαθέσιμος. Υπάρχουν και άλλοι καλοί παίκτες μεσοεπιθετικά. Η Σενεγάλη έχει και αυτή πολύ καλή γραμμή κρούσης, με τον Μανέ, με τον Κεϊτά Μπαλντέ της Μονακό, πρώην Λάτσιο, με τον Μουσάσο τον παλιό που είχε κάνει σούπερ καριέρα σε Λίλ και μετά Φενερμπάχτσε. Η Πολωνία, η οποία ήταν η πρωτοπόρος από τους ευρωπαϊκούς προκριματικούς ομίλους με την χειρότερη άμυνα, δηλαδή και βάζει και τρώει, είναι ζευγάρι που για μένα έχει γκολ και από τις δύο πλευρές και βλέπω να μπαίνουν και τουλάχιστον 3 τέρματα. Και πλέον καλά, έτσι είναι, και σε τι απόδοση ψωνίζει σε ένα σημείο. Το over το τσιμπάμε. Στο Ρωσία-Αίγυπτος πιθανολογώ ότι οι Ρώσοι, έχοντας και την καβάτζα του 5-0 στην πρεμιέρα, θα παίξουν για το Χ. Η Αίγυπτος με τον Σαλάχ να είναι δεδομένα στο αρχικό σχήμα, δεν έπαιξε καθόλου με τον Ουρουγουάη στην πρεμιέρα. Η Αίγυπτος που έδειξε μια αρκετά έως πολύ καλή εικόνα, παρά την απώλεια, την απουσία του φυσικού της ηγέτη. Η Αίγυπτος θέλει μόνο νίκη. Αν δεν κερδίσει αύριο, μετά θα πρέπει να ψάχνει, θα θέλει οπωσδήποτε ήττα της Ρωσίας στην τελευταία αγωνιστική από την Ουρουγουάη, που μάλλον θα είναι περασμένη η Ουρουγουάη, έχοντας φτάσει ήδη τους 6 βαθμούς, και θα θέλει δική της νίκη με πολλά γκολ διαφορά κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, δεν κρατάω κάτι. Εντάξει, θα έπρεπε να είναι πιο μοιρασμένο το σετ αποδόσεων, δηλαδή στο 4-4 κάτι είναι λίγο τσιμπημένο το διπλό, αλλά εντάξει, παίζει με την διοργανώτρια, που ίσως να έχει κανένα σπρόξιμο, που έδειξε να είναι σε καλούτσικη κατάσταση στο μάτς της πρεμιέρας, έχει ψυχολογία όταν βάζει 5 γκολ.
δεν μπλέκω. Από το αυριανό πρόγραμμα κράτησα μόνο το over στο Πολωνία-Σενεγάλη και θα ελπίζω στο μεσημεριανό παιχνίδι να ανοίξει λογαριασμό ο Φαλκάο. Μακάρι να πετύχει και παραπάνω από ένα γκολ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τετάρτη. Πορτογαλία-Μαρόκο. Εδώ το Μαρόκο εμένα μ' άρεσε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Τσαπατσούλιδες βέβαια, αλλά δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Δηλαδή το 1,65 που βλέπω στον άνοσο της Πορτογαλίας για μένα είναι πλασματικό. Οκ, πρωταθλήτρια Ευρώπης, Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε με χάτρικ κτλ. Αλλά δεν είναι για ένα 65 η Πορτογαλία κόντρα σε αυτόν τον αντίπαλο. Και γενικότερα μετά τα όσα έχουμε δει, βλέπουμε ότι ακόμα και οι μεγαλύτερες δυνάμεις στην Πορτογαλία κόντρα σε υποδεέστερους αντιπάλους συγκριτικά με το Μαρόκο δυσκολεύονται πάρα πολύ. Εδώ νομίζω το Μαρόκο θα σκοράρει και τον γκολ-γκολ πληρώνει καλά. Η Πορτογαλία έχει βαριά στόπερ. Έχει Πέπε, έχει Φόντε, έχει Μπρούνο Άλβες, βαριά κορμιά. Οι Μαροκινοί είναι ταλαντούχοι, είναι παίκτες με εμπειρίες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Νομίζω ένα γκολ τουλάχιστον οι Μαροκινοί θα το πετύχουν. Παρόλο που μιλάμε για την σφιχτή Πορτογαλία του Σάντος. Είδαμε ότι τσίμπησε τρίμπαλο από την Ισπανία. Άλλο Ισπανία, βέβαια, άλλο Μαρόκο. Αλλά τα έχουν τα θεματάκια τους οι Πορτογάλοι στην άμυνα. Το γκολ-γκολ πληρώνει καλά, κοντά στο 2-10 με 2-15 και 2-20. Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία. Εδώ, εντάξει, Ουρουγουανοί, ένα 15 άσος, θα κερδίσουν και λογικά εύκολα. Και με handicap. Και... Απλά η Ουρουγουάη, ακόμα και σε μάτς με λιμά, όπως δείχνει να είναι η Σαουδική Αραβία, σπάνια ξεφεύγει το σκορ. Λογικά θα έχουμε και τα πρώτα γκολ από Καβάνη και Σουάρες, ίσως και των δύο. Ιράν-Ισπανία. Θα κερδίσει η Ισπανία. Το θέμα είναι με τι σκορ, αν θα συνδυαστεί με over κτλ. Και, αυτό είναι ψηλό αδιάφορο στοιχηματικά, για μένα τουλάχιστον. Στο 1-15 για πλήνικ των Ισπανών δεν λέει τίποτα. Πάντως οι Ισπανοί δείξανε μια πολύ σοβαρή εικόνα με την Πορτογαλία στην πρεμιέρα παρά την περιπέτεια με το θέμα του Λοπετέγκη την περασμένη εβδομάδα. Την Πέμπτη τώρα. Την Πέμπτη έχουμε ματσάρα. Έχουμε το βράδυ στις 9 Αργεντινή-Κροατία. Η Αργεντινή, αν θέλει να διατηρήσει ελπίδες για την πρωτιά του ομίλου, χρειάζεται μόνο νίκη. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμος θα παίξει Αργεντινή. Εντάξει, γιατί είναι ο Μέση, είναι η Αργεντινή, είναι και δύο φράγκα πλάς ο Άσος. Αλλά η Κροατία είναι πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Είναι σίγουρα πιο σοβαρή ομάδα από την Αργεντινή. Βέβαια, παίζει το ενδεχόμενο να δούμε βελτιωμένη εικόνα όχι μόνο από την Αργεντινή, αλλά και από άλλα μεγάλα μεγέθη που δεν άρεσαν στην πρεμιέρα. Πάντως η Αργεντινή, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ακόμα και να κερδίσει, θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο γκολ. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτή η υψηλοαστή άμυνα της Αργεντινής με Καμπαγέρο και με τους άλλους που σκουντουφλάνε πίσω, πώς δεν θα φάνε τουλάχιστον ένα γκολ από την Κροατία. Το goal-goal και το over πληρώνουν εξίσου καλά. Με τον Άσο, πιο εύκολα θα βάζω τα λεφτά μου στο over ή στο goal-goal. Επίσης, στο Γαλλία-Περού, το απόγευμα της Πέμπτης, περιμένω αρκετά γκολ. Για μένα είναι και εδώ πλασματικό το 1,50 στον Άσο. Περιμένω βέβαια και από τους Γάλλους να έχουν καλύτερη εικόνα. Ο Ντεμπελέ λογικά θα βγει και θα δούμε τι αλλαγές θα φέρει στην επίθεση του Ντεσάμπ. Ίσως να ξεκινήσει με βασικό τον Ζουρά από την αρχή, ίσως να βάλει κανέναν φεκίρ από το πρώτο λεπτό. Θα δούμε. Ο Γκρισμάν με τον Εμπαπέ δεν κουνιούνται. Ο Γκρισμάν γιατί είναι ο σκόρερ της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Ο Εμπαπέ γιατί ήταν από τους λίγους διακριθέντες Γάλλους διεθνείς στο μάτς της πρεμιέρας, στο 2-1 επί της Αυστραλίας. Η Αυστραλία που θα παίζει το μεσημέρι με την Δανία. Δύσκολο μάτς και εδώ πλασματική απόδοση των 85 στη Δανία. Η Αυστραλία έδειξε μια πολύ οργανωμένη ομάδα, σκληροτράχελη, με συμπαγή άμυνα. Από τα πιο πιθανά under και 0-1 γκολ των επόμενων ημερών. Για την Πέμπτη αυτό κρατάω εγώ, ότι περιμένω under στο Δανία-Αυστραλία και over με goal-goal και στο Γαλλία-Περού και στο Αργεντινή-Κροατία. Για την Παρασκευή, να το πάμε μέχρι Παρασκευή, να το τραβήξουμε παραπάνω. Βραζιλία-Κωσταρίκα, εντάξει, θα κερδίσουν οι Βραζιλιάνοι, αλλά στοιχηματικά ψηλό αδιάφορο το παιχνίδι. Εδώ υπάρχει τεράστια απόδοση στην Κωσταρίκα, αλλά δεν μας έδειξε και τίποτα. Και με τη Βραζιλία να έχει γκελάρει στην πρεμιέρα δύσκολα. Πάντως, για όσους έχουμε παίξει ζευγάρι τελικού Αργεντινή-Βραζιλία, που θα συναντηθούν στον τελικό, εφόσον προχωράνε βέβαια και οι δύο, μόνο να τερματίσουν πρώτες ή δεύτερες, θέλουμε πακέτο. Δηλαδή, αν γκελάρει η Αργεντινή με την Κροατία την Πέμπτη, θα προσευχόμαστε για γκέλα και έτσι Βραζιλία με την Κωσταρίκα. Λοιπόν, και δεν αποκλείεται, είναι και λίγο μπακαλίστικη σκέψη αυτή βέβαια. Αν δουν οι Βραζιλιάνοι τους Αργεντίνους να πηγαίνουν για δεύτερη θέση, μήπως δουν και αυτοί δεύτερη. Να γίνει κανένα τέτοιο σκηνικό, μπισμπιζέ. Νιγηρία-Ισλανδία, δεν βλέπω άσο. Βασικά η Ισλανδία έχω την εντύπωση ότι θα τελειώσει την διοργάνωση με τρεις οπαλίες. Έτσι μου έχει καρφωθεί. Δηλαδή και με την Κροατία δεν βλέπω να χάνει. Πολύ συμπαγής ομάδα. Εντάξει, ψηλοατάλλαντη επιθετικά και ακίνδυνη, αλλά είναι
φτύνει αίμα για να του κερδίσει. Και οι Νιγηριανοί φρουφρού και αρώματα. Τσαπατσούλιδες, άναρχοι, όπως οι πιο πολλές αφρικανικές ομάδες, χωρίς να με ρατσιστείς, έτσι. Λοιπόν, Σερβία-Ελβετία, η τριπλή της τριπλής. Και μετά πάμε στο Σάββατο που έχει Βέλγιο-Τινησία, στο 1-25 ο Άσος, θα κερδίσουν οι Βέλγοι. Και πιο εύκολα από ότι πιθανολογώ οι Άγγλοι σήμερα τους Τινήσιους. Νότια Κορέα-Μεξικό, το Μεξικό φαβορεί θα παιχτεί, αλλά για ένα 55 δεν είναι, δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή να παιχτεί. Και Γερμανία-Σουηδία. Επίσης πολύ χαμηλή νίκη της Γερμανίας. Εντάξει, Σουηδία λίγα πράγματα έδειξε σήμερα. Δεν έχει το πολύ μεγάλο αστρί στην μετά Ζλάταν εποχή. Αλλά έτσι, αν κρατούσα κάτι, δύο-τρεις επιλογές από τις ερχόμενες μέρες είναι το Πολωνία-Σενεγάλη over, το goal-goal στο Πορτογαλία-Μαρόκο μεθαύριο και τα δύο over, παύλα goal-goal την Πέμπτη στο Γαλλία-Περού και στο Αργεντινή-Κροατία. Ελπίζω, φίλε μου, να σε κάλυψω πριν τηλέφωνο νωρίτερα και όλοι όσοι έτσι περιμένετε να ακούσετε εκτιμήσεις μου για τις επόμενες μέρες του Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω ότι από αύριο βράδυ, από το μάτς των 9, ανοίγει ο κύκλος της δεύτερης αγωνιστικής με το Ρωσία-Αίγυπτος, όπου ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε Μουντιάλ. Κάπου εδώ κλείνουμε. Υπενθυμίζουμε για όσους όλη τη μέρα τρέχανε και ήταν σε μια έτσι παραζάλη μη μουντιαλική: Σουηδία-Νότια Κορέα 1-0, Βέλγιο-Παναμάς 3-0 και τα τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο: 2 Λουκάκου, 1 ο Μέρτενς, τον Σουηδόν ο Γκράνκβιστ με πέναλτι, την Ισία-Αγγλία 1-2 με τον λυτρωτή Κέιν να πετυχαίνει τον νικητήριο γκολ των Άγγλων στο 91. Αυτά κλείνουμε αφού ευχαριστήσουμε και τον μέγα χορηγό μας, τον Παράσχο, στην Ολύμπο 90 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Παράσχος, ό,τι θέλετε σε ανταλλακτικά υδραυλικής φύσεως και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο θα το βρείτε και στον Παράσχο, στην Ολύμπου 90. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 10. Μπαλαντέρ μαζί και με τον αυθεντικό Μπαλαντέρ, τον Νίκο Παδόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με τη Ζούγκλα. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ και για ένα ακόμα πιο όμορφο ξημέρωμα.